μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Γιορτάζουμε σήμερα μία ημέρα της γυναίκας, έτσι που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου να γιορτάζουμε, ναι, τη γυναίκα. Βέβαια πρέπει να πω ότι θα έπρεπε να γιορτάζουμε κάθε μέρα του χρόνου. Αλλά έστω, και αυτή τη μέρα σήμερα θα την τιμήσουμε και έχουμε αφαιρώσει αυτή την εκπομπή στις γυναίκες που διαπρέπουν η κάθε μία για ξεχωριστό λόγο. Θέλω να πω ότι η γυναίκα οφείλει έτσι στην ζωή να συνδυάζει πολλά πράγματα. Το να είναι γυναίκα, το να μην χάνει την αυτοπεποίθησή της, να γίνεται μάνα και να προσπαθεί να τα προλαβαίνει όλα. Αυτός είναι ο καθημερινός αγώνας, ο δικός μας, της γυναίκας. Δεν θα σας πω ποιες γυναίκες θα φιλοξενήσουμε σήμερα, δεν θα σας πω όλες, γιατί με τη σειρά θα τις βλέπετε εδώ στην παρέα μας. Εγώ να σας πω όμως ότι θα δώσουμε και σήμερα πολλά πολλά δώρα, ειδικά πρέπει να πω στις τηλεθεάτριές μας, στις φίλες μας, στις γυναίκες σήμερα. Οπότε σηκώστε το τηλέφωνο και καλέστε μας στο 211-55-50-550. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι απλή αστική χρέωση και έχουμε πολύ ωραία δώρα για σας και σήμερα. Να, εδώ, τα ρολόγια μας από την εταιρεία Ferendi, όπως αυτό το ωραίο που φοράω και εγώ σήμερα. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό χρώμα, δίνει χρώμα στην ζωή μας. Εγώ όμως τώρα θέλω να πάω να καλωσορίσω την πρώτη μου καλεσμένη για σήμερα και ξέρω ότι έχει ένα αγαπημένο χρώμα. Βέβαια, στα 30 φυλά μας σήμερα δεν έχω το χρώμα, το μοβ που είναι το αγαπημένο. Χρυσή Δημουλίδου. Πάρα πολύ. Δεν χρόνια έχω πολλά. Αλλά χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Όντως είναι το μοβ, όλες οι υποχρεώσεις του μοβ, αυτό ροζ μοβ είναι. Δεν έβαλα όμως σήμερα εγώ τίποτε μοβ, όλο το κόκκινο, τουλάχιστον στο μποτάκι, στα νύχια, γιατί είναι το σύμβολο, το χρώμα του έρωτα, της αγάπης και της δυναμικότητας. Το μοβ είναι άλλη υπόθεση, άλλο πράγμα συμβολίζει. Συμβολίζει το πνεύμα και την πνευματική εξέλιξη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στις γυναίκες, όλου του κόσμου. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είπαμε να το γιορτάσουμε. Ναι, λίγο να το γιορτάσουμε, να μην ξεχάσουν οι άντρες έστω ένα τριαντάφυλλο στις ωραίες γυναίκες τους. Γιατί η γυναίκα είναι ο στήλος και ο στυλοβάτης αυτής της κοινωνίας και ας τους άντρες θα πιστεύουν αυτό που θέλουν. Α, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Στάθη. Χρόνια πολλά να πω εγώ στη μαμά μου που είναι η μεγαλύτερη καψούρα της ζωής μου. Α, βεβαίως. Χρόνια πολλά, μαμά. Δανείστηκα κάτι που έχετε πει εσείς, ότι προσπαθείτε να τα προλαβαίνετε όλα στην εισαγωγή μου. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι που η γυναίκα κλείνεται να τα απεξέλθει δηλαδή στην ζωή, να τα προλαβαίνει όλα, να προλαβαίνει το σπίτι, την δουλειά, τα παιδιά αν υπάρχουν, όλα αυτά τα καθήκοντα που, εντάξει, ο άντρας να πούμε ότι δεν έχει τόσα πολλά και διαφορετικά. Ο άντρας στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες οι ευθύνες είναι 50 και 50% και σε άλλες χώρες η γυναίκα έχει μόνο το 100%. Η Ελληνίδα εδώ έχει ένα 80% για μένα. Λοιπόν, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να παρακαλέσω όλους να μου μιλάω στον ενικό. Αισθάνομαι πιο οικία και πιο καλά, πιο χαλαρά. Ωραία, ο πληθυντικός μου φέρνει αποστάσεις και τον χρησιμοποιώ μόνο όταν θέλω ανθρώπους να με πλησιάσουν ή όταν είναι σεβάσμοι. Μόνο τότε. Διαφορετικά θέλω να υπάρχει μια οικειότητα. Είναι όντως γεγονός ότι η Ελληνίδα, να μιλήσω για την Ελληνίδα, επομίζεται πάρα πολλές ευθύνες, γιατί έχει πέρα από το σπίτι, τα παιδιά, τη δουλειά της, γιατί άρχισε και να δουλεύει τα τελευταία χρόνια, το μαγείρεμα, το πλύσιμο, το σιδέρωμα, και αν δεν έχει βοήθεια από κάποια εξωτερική γυναίκα, δυστυχώς τα επομίζεται όλα αυτά, με αποτέλεσμα να γίνεται υπερφόρτωση στις αντοχές της, στα νεύρα της, στη διάθεσή της και στις βάρους της σεξουαλικής της ζωής. Και να δημιουργούνται πρόστριβες. Και παρόλα αυτά, η γυναίκα πρέπει μέσα σε όλα αυτά που πολύ ωραία είπες, να παραμείνει γυναίκα. Δηλαδή να προσέχει όσο μπορεί την εμφάνισή της, τα κιλά της, τα αυτά, γιατί αν δεν τα προσέξει, θα δεχτεί άλλη γυναίκα. Θα προσέξει ο άντρας καμιά άλλη γυναίκα. Με ρωτάνε πολύ. Πώς είσαι πάντα περιποιημένη και σε καλή φυσική κατάσταση? Δεν έχω οικογένεια, απαντώ. Η πρώτη απάντηση που δίνω. Αν είχα οικογένεια και παιδιά και υποχρεώσει το σπίτι και έναν άντρα που θέλει κάθε μέρα φαγητό, νομίζω ότι θα ήμουν έτσι? Σίγουρα δεν θα ήμουν. Θεωρώ επομένως τις γυναίκες οι οποίες
μέσα σε όλα έχουν και μία ωραία εξωτερική εμφάνιση, πάντα προσεγμένη και περιποιημένη, ότι είναι ηρωίδες για μένα. Και αυτές που τα κατορθώνουν, να τα καταφέρουν παντού, να είναι και μητέρες καλές, και σύζυγοι καλές, και ερωμένες, και ωραίες γυναίκες. Πώς ήταν η Χρυσίδα όταν ήρθε κάποια στιγμή από τις Σέρες με μία βαλίτσα, όπως λέγαμε πριν την... Βαλωμένη που την λέω. Βαλωμένη. Όταν ήρθα από τις Σέρες, μόλις είχα τελειώσει το τότε εξετάξιο γυμνάσιο, επειδή η οικογένειά μου δεν είχε πόρους οικονομικούς να με σπουδάσει, το μόνο που μπορούσε να μου προσφέρει και έγινε μετά από πολλή προσπάθεια εκ μέρους τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ήταν να με στείλει σε μία σχολή αεροσυνοδών, την AST, αλλά πέρα από το να πληρώσουν τα δίδακτρα της σχολής, εμένα δεν μου δίνει περίσσευαν λεφτά για να συντηρηθώ. Τι σχέση έχεις εσύ όπως είσαι τώρα με την Χρυσίδα, όπως ήταν πριν κάποια χρόνια όταν... Μαύρο-άσπρο. Μαύρο-άσπρο είναι. Και εμφανισιακά και όλα όχι, θα... ήμουν νόστιμο κορίτσι, τουλάχιστον ήμουν νόστιμο κοριτσάκι, δεν λέω, βλέπω τις παλιές μου φωτογραφίες, δεν ήμουν κακή εμφανισιακά, αλλά έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μου, έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ένα μόνο θα σου πω, ότι ήταν τέτοια άσχημη η κατάσταση εκείνη την εποχή, που μέσα από αρχές Σεπτέμβρη που ήρθα για τη σχολή μέχρι τα Χριστούγεννα που πήγα να δω τους γονείς μου, είχα χάσει 8 κιλά γιατί δεν είχα να πάρω αυτά που ήθελα να φάω. Τρεφόμουν στην κυριολεξία με ένα γιαούρτι και φρυγανιές. Δεν περίσσευαν τα λεφτά. Και δεν έλεγα στους γονείς μου τίποτε ότι δεν έχω να φάω, γιατί αν τους το έλεγα αυτό, θα με φέρναν πίσω. Τι όνειρα είχε αυτό το κορίτσι που ήρθε από τις Σέρες, έτσι θέλω να εστιάσουμε να στα όνειρα που έχουμε, εντάξει όχι μόνο οι γυναίκες ασφαλώς, δεν είχα αλλά όνειρα, και οι άνδρες. Είχα σκοπούς εγώ, στόχους. Στόχους έβαζα. Είχες βάλει ένα στόχο, τι θα είπα. Έλεγα τότε από την πέμπτη γυμνασίου τότε, έλεγα θα γίνω αεροσυνοδός. Mm-hmm. Θέλω να γίνω αεροσυνοδός. Γιατί? Για ποιο λόγο, γιατί για τα ταξίδια. Γιατί αεροσυνοδός δεν είχε σπουδές, είχε πέρα από ένα χρόνο στη σχολή, εντάξει. Δεν είχε όμως 5-6 χρόνια σπουδών και αν θα πετύχεις και να περιμένεις, ας πούμε, αν γινώ μια καθηγήτρια που πολλές μαθήτριές μου τότε, αυτό ήταν κάτι πολύ καλό. Ή να σπουδάσω γιατρός ή δικηγόρος. Ήθελε χρόνο, λεφτά, δεν είχαμε εμείς. Σου άρεσαν τα ταξίδια, ήθελες να γυρίσεις τον κόσμο, να γνωρίσεις οπωσδήποτε. Κόσμο. Ήθελα ο κόσμος, ναι, ήταν και ακόμα τα αγαπώ τα ταξίδια. Ήταν ένα, επειδή ο πατέρας μου είχε μπουφέ και ήταν μηχανικός σε κινηματογράφο, είχα πολλές παραστάσεις mm-hmm. από ταινίες από το εξωτερικό, Αμερική, από και εδώ και από εκεί. Και ήθελες να τα δεις από κοντά. Πώς να είναι αυτά τα πράγματα, άραγε. Έχουν τόσο ωραία σπίτια στο εξωτερικό, έθινε, ας πούμε, Βιλάρες, Λος Άντζελες. Εμείς στις Σέρες δεν είχαμε τέτοια πράγματα, ήταν πολύ απλά όλα. Και έλεγα, άραγε είναι σκηνικά αυτά και δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ήμουν ευλογημένη όμως από το Θεό. Μπορώ να πω ότι ήμουν ένα πάρα πολύ τυχερό παιδί, γιατί μπήκα κατευθείαν στην Ολυμπιακή. Δεν τελείωσα καν τη σχολή μου, δεν πρόλαβα να την τελειώσω. Η σχολή τελείωνε τέλος Μαΐου και εγώ Απρίλιο μπήκα οπότε στην Ολυμπιακή. Οπότε αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Ο πάει αυτός. Ναι. Μετά, όταν πέτυχες το στόχο σου αυτό τον πρώτο, ναι, μετά το τι πέτυχα. Μετά δούλευα, διασκέδασα. Μετά ήταν ένα 25χρονο πάρτι. Από την ώρα που μπήκα στην Ολυμπιακή, εγώ το θεωρώ πάρτι, ότι διασκέδαζα επί 25 χρόνια. Ήταν τα ωραία χρόνια της ζωής μου, αυτά της Ολυμπιακής, είναι αυτά τα οποία μου λείπουν. Μακάρι να είχα ένα μαγικό μηχάνημα να μπω μέσα και να πάω σε εκείνα τα χρόνια. Δεν είχα τα λεφτά που έχω τώρα. Τώρα έχω, λόγω των βιβλίων, πολύ καλύτερη οικονομική mm-hmm. κατάστασή μου είναι, αλλά ήμουν πιο ευτυχισμένη τότε. Ναι. Ναι, μέτραγα να πληρώσω το ενίκιο, να κάνω το αυτό, αλλά ήμουνα όπου γης και πατρίς. Διασκέδαση. Χαλαρό, ναι. Μετά, περίπου πόσα ήταν, έφυγα το 2000, από το 1995 άρχισα να γράφω. Εκδόθηκε το βιβλίο μου 97 τέλος, το πρώτο, και μετά άρχισαν τα οικονομικά να γίνονται καλύτερα. Πώς, ας πούμε, κάποιος έτσι ωραίος κύριος που θα ταξίδευε με την Ολυμπιακή δεν σε ερωτεύτηκε και σου έκανε μια πρόταση γάμου όπως έχουμε δει, ας πούμε. Να, η Δήμητρα Λιάννη, ας πούμε, για παράδειγμα. Πίστεψε με ότι έχω μία αρχή στη ζωή μου. Στη δουλειά μου και στη γειτονιά μου δεν τα εμπλέκω με τα ερωτικά μου. Mm-hmm. Ποτέ μου δεν φλέρταρα με συναδέλφους μου και το ξέρουν οι συνάδελφοί μου. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα φλερτ, ήταν. Εκεί σταματούσε. Δεν έκανα σχέσεις με συναδέλφους, ούτε πιλότους που είχαμε κάτι παλικάρια σαν τα κρύα νερά. Και ωραίους πιλότους και καλοί στη δουλειά τους. Ούτε συναδέλφους φροντιστές, ούτε από το έδαφος, ούτε υπτάμενους μηχανικούς, ούτε και από τη γειτονιά μου. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα τη δουλειά μου να είναι η δουλειά μου, όταν πάω να δουλέψω και μετά από εκεί και πέρα η ιδιωτική μου ζωή ήταν διαφορετική. Είσαι από τις γυναίκες που βάλανε προτεραιότητα στη ζωή τους τους στόχους τους, τους επαγγελματικούς. Την πάτησα εκεί. Ναι, μεν τους πέτυχα, αλλά έμεινα χωρίς οικογένεια. Δεν ήθελα να παντρευτώ.
ακόμα δεν θέλω, μου φαίνεται. αλλά ήταν λάθος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, λάθος που δεν έκανα ένα παιδί, έπρεπε. Mm. Ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα παιδί τώρα, το οποίο και γιαγιά να ήμουνα. Θα μπορούσα να είμαι άνετα γιαγιά. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν ήμουν γιαγιά. Να μου λένε ότι αυτό είναι το εγγόνι μου, τα εγγόνια μου. Σου λυπεί συνέχεια. Πάρα πολύ. Όχι συνέχεια. Είναι όμορφο να έχεις ένα παιδί, να το μεγαλώνεις, να του δίνεις τα φώτα σου, να το βλέπεις να προκόβει βέβαια, γιατί υπάρχουν παιδιά και παιδιά που μπορεί να σου δημιουργήσουν τα άπειρα προβλήματα, μέχρι να σε σκοτώσουν ψυχικά, ξέρεις, για πολλούς λόγους. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα ήμουν καλή μαμά, πάρα πολύ καλή μαμά, θα έδινα κάποιες αρχές στο παιδί μου, μια κατεύθυνση, και ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το τι θα γίνει ένα παιδί. Τώρα έχεις όμως πολλά άλλου είδους παιδιά. Έχω, ναι. Τα έχω τα βιβλία. Είναι και αυτά τα πνευματικά παιδιά, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η συντροφιά μου, γιατί περνάω πάρα πολλές ώρες μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Υπήρξα, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ένα διάστημα δημοσιογράφος. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι εφόσον έκανα εγώ το ρεπορτάζ και έγραφα εγώ τα κείμενα, σημαίνει ότι είχα έφεση στο γράψιμο και είχαν επιτυχία. Αυτό κράτησε 1,5 χρόνο. Τελικά για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσα να το συνεχίσω, είχε και πολύ κούραση. Μετά διάβαζα πάρα πολύ. Ήμουνα φανατική αναγνώστρια βιβλίων. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω μεγάλα δρομολόγια που ήταν 10-15 μέρες εκτός βάσης Ελλάδος και να μην έχω μια βαλίτσα με βιβλία μαζί μου. Τι βιβλία διάβαζες? Κυρίως τα πάντα. Και κάποια στιγμή μέσα στο αεροπλάνο πήγαινα από τη Νέα Υόρκη σαν πλήρωμα. Έφαγα έτσι ένα σαφλάς, να το πω. Πήρα λοιπόν το μπουκ αλληλογραφίας που είχαμε για τους επιβάτες. Ναι. Ας τώρα έχω να γράφω μια ιστορία. Την προχωρούσα. Είχε να κάνει με κάποια ιστορία και... από τη ζωή είχα σου. Είχα επηρεαστεί από έναν φίλο μου, ο οποίος έκανε εγχειρήση αλλαγής φύλου. Mm-hmm. Με είχε επηρεάσει τόσο πολύ αυτό το άτομο, γιατί ήταν πολύ ωραίο αγόρι και ξαφνικά ένα πολύ ωραίο αγόρι ήθελε να γίνει γυναίκα, που έγινε πολύ ωραία γυναίκα βέβαια. Αλλά όταν εγώ τον είχα σαν συνοδό μου στις εξόδους μου και ένιωθα και ασφάλεια, γιατί με συνόδευε ένα ωραίο παλικάρι το οποίο δεν με ενοχλούσε ποτέ. Και ξαφνικά έγινε φιλενάδα μου, κακοφάνη. Και βέβαια μετά συνήθισα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό το έβλεξες. Ναι. Έβαλα λοιπόν μια ιστορία φανταστική. Mm-hmm. Έκανε λοιπόν επιτυχία αυτό το βιβλίο. Λεγόταν «Τα τριαντάφυλλα δεν μυρίζουν πάντοτε». Γιατί έγινε με τριαντάφυλλο, αλλά στην ουσία εγώ έβαλα αυτό το άτομο, το οποίο είναι πολύ καλά στην ιδιωτική του ζωή τώρα, ότι έγινε δυστυχισμένο. Και κάποια στιγμή που το διάβασε κάποιος, ο οποίος είχε ένα μικρό εκδοτικό οίκο, και έτσι από περιέργεια του τόσο, μου λέει «Αυτό πρέπει να εκδοθεί», μου λέει «Είναι καταπληκτικό». Λέω «Να το πάω», μου λέει «Να το πάω στις εκδόσεις Λιβάνι». Να με δουλεύει. Το Λιβάνι εκείνη την εποχή ήταν κορυφή. Κι όμως με έπεισε να το πάω και το δεχτήκαν και έτσι ξεκίνησε μια πορεία στη λογοτεχνία. Και εγώ τώρα στα χέρια μου κρατάω το τελευταίο βιβλίο, το σπίτι των σκιών, το οποίο είναι και αυτό διαφορετικό, αλλά εγώ τώρα θέλω να πάω εδώ στον πρόλογο το δικό σου, που τον διάβαζα προηγουμένως. Λες κάποια στιγμή, θεωρώ πως ένας καλός ηθοποιός μπορεί να παίξει εξίσου καλά πολλούς ρόλους. Mm. Έτσι και ένας καλός συγγραφέας πρέπει να μπορεί να γράφει εξίσου καλά διαφορετικά είδη μυθιστορημάτων. Και αν αποτύχει, δεν πειράζει. Θα μάθει που αρχίζουν και που τελειώνουν οι δυνατότητες. Ναι. Θα είναι αλήθεια. Να... Με κατηγορήσανε, γιατί το έγραψε αυτό. Με κατηγορήσαν και μάλιστα συνάδελφό σας, δεν θα αναφέρω το όνομά της, στο blog της, γνωστή κοπέλα, πάρα πολύ γνωστή και νέα κοπέλα και λυπάμαι πάρα πολύ αν με ακούει που το έκανε αυτό. Λέει, μα κυρία Δημουλίδου, επιτέλους αποφασίστε. Θέλετε να γράφετε κοινωνικά, θέλετε να γράφετε κωμωδία, δράμα, αστυνομικό. Αποφασίστε να γίνετε επιτέλους μια σοβαρή συγγραφέας. Και έμεινα άναυδη όταν το διάβασα. Υπάρχουν συγγραφείς και συγγραφείς. Ο συγγραφέας πρέπει να γράφει διαφορετικά είδη μυθιστορημάτων, να είναι φαντασίας και όχι να τα κλέβει από εδώ και από εκεί, δηλαδή βιογραφίες ή αυτό ότι μου είπαν και να το κάνει βιβλίο, να έχει φαντασία. Και όταν πετυχαίνεις όλα αυτά και ώστε σε σημείο να τον ρωτάνε αυτή είναι αληθινή ιστορία έτσι και να λέει όχι, εκεί πιστεύω ότι είναι ο πετυχημένος συγγραφέας. Σε έχει κάνει όμως όλο αυτό, γιατί έχεις δεχθεί επιθέσεις και για άλλα πράγματα, είσαι στο στόχαστρο πολλών. Πάρα πολλά. Σε έχει κάνει όμως να πεις ότι μήπως πρέπει να το σταματήσω. Τη ζωή μου, δύο πράγματα που ξέρω καλά είναι το αεροπλάνο, γιατί το πέταξα 25 χρόνια ολόκληρα, πριν αρχίσουν οι αναταράξεις. Ένα αεροπλάνο όταν πετάω, λέω, σε 5 λεπτά αρχίζουν οι αναταράξεις. Mm. Το ίδιο και με το βιβλίο είναι. Πάντως, ξέρω νομίζω ότι ένας συγγραφέας που έχει συνηθίσει να γράφει best seller, σίγουρα θα ήταν μια απογοήτευση αν κάποιο βιβλίο δεν πουλούσε το ίδιο. Όχι, δεν το δέχομαι έτσι, Κιμ. Δικαιούται ένας συγγραφέας, οποιοδήποτε συγγραφέας, οποιοδήποτε καλλιτέχνης, ο οποίος να κάνει και αποτυχίες.
Δεν είναι κακό. Αν όμως αυτή η αποτυχία γίνεται μια, γίνεται δύο, τρίτη, τέταρτη, τότε σημαίνει διωτινά. Ή ότι τελείωσε η έμπνευσή του ή δεν είναι ψυχολογικά καλά, να το πω, ή από κάπου έπαιρνε ή κάτι βοηθούσε, υποβοηθούσε, ή ότι δεν ήταν πραγματικά αυτός που περιμέναμε. Μπορεί να είναι και η ψυχολογική κατάσταση. Αν δεν είσαι καλά, εγώ μπορείς να γράψεις. Όταν δεν είμαι καλά, γράφω πολύ καλύτερα. 10 με 15 Μαΐου βγαίνει για μένα και μην με θεωρήσετε ότι είμαι εντός εισαγωγικών ψώνια, αλλά πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω γράψει, γιατί μετά σταματώ κιόλας και το έχω πει. Ναι, αυτό μου σας αφήνω με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά και αγαπημένοι μου, ξέρω τι είμαι εκεί που δεν... Και μ' άφησες με μια απορία εκεί. Κοίταξε, Κιμ, καλή μου, ποτέ στη ζωή, να μην λέω δύο λέξεις, το ποτέ και το πάντα, θέλω να κάνω μια παύση, να το πω, να ξεκουραστώ, γιατί έχω φθαρεί. Εκτός από πνευματικά, υπάρχουν 4 βιβλία στα συρτάρια, τα οποία περιμένουν. Αλλά κουρασμένη, ψυχικά, συν το ότι δεν κερδίζω αυτά που θα έπρεπε να κερδίζω, το οικονομικό. Δουλεύω για το τίποτε. Εγώ τι κερδίζω, μου το παίρνει η εφορία και το έχω πει. Μου αφήνει ψίχουλα. Γίνεται μεγάλη τζίρι στα βιβλία μου, που δεν πέφτουν κάτω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ το βιβλίο. Και πού πάνε αυτά. 1,5 εκατομμύριο, παιδιά, το βιβλίο. Η τζίρι μου. Πού πάνε αυτά. Δεν ξέρω. Εμένα τι φτάνει στην τσέπη μου, τίποτε. Το κράτος παίρνει, ας πούμε, τα μισά, τουλάχιστον τα μισά. Παίρνουν μετά οι βιβλιοπόλες, πάρα πολλά λεφτά, πιο πολλά από το συγγραφέα. Μετά ο εκδότης, ο καημένος, ο οποίος δίνει και για να τα εκδώσει. Και τα τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος είναι, ο συγγραφέας. Αυτός όμως θα πούνε πολύ ότι είναι ο λόγος που κάνει τη Χρυσίδα να σταματήσει. Ναι, είναι και ένας από τους λόγους αυτούς. Δεν είναι ο βασικός, δεν φανταστώ. Όχι, δεν είναι ο βασικός. Γιατί θα πούνε πολύ ότι από τη στιγμή που γράφει, τα λεφτά δεν τα έχει ανάγκη, γιατί το λέει. Όχι, με συγχωρείς. Εγώ κοιτάζω τους τζίρους. Όταν εγώ δίνω δουλειά, ξέρεις τι είναι ο συγγραφέας, παιδιά, σας το πω πάρα πολύ απλά. Ο συγγραφέας είναι το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα σπίτι. Τι να το κάνεις το ωραίο ψυγείο, το πλυντήριο, τα ωραία πράγματα. Εάν δεν έχεις το πλυντήριο, το ηλεκτρικό ρεύμα να λειτουργήσουν. Αν εγώ σταματήσω και κατεβάζω τις πένες, αυτόματα πάω να δίνω δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Σε βιβλιοπόλες, σε υπαλλήλους, σε εκδότες, σε επιμελητές, σε αυτούς που κάνουν τα εξώφυλλα. Πάρα πολλή δουλειά. Αν αύριο όλοι οι συγγραφείς κατεβάζαν κάτω τις πένες που κάποια μέρα πρέπει να γίνει και αυτό, και που εμείς δεν γράφουμε. Ένα χρόνο να γίνει αυτό, δύο, κατέρευσε η οικονομία του βιβλίου. Δεν γίνεται. Είναι εμείς και εμείς που τους δίνουμε. Βέβαια, ο τομέας δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Θέλω να πω ότι... Πόσο από το φορεία που δίνω εγώ, πόσους μισθούς πληρώνω, ξέρεις. Για πάρα πολλούς μισθούς. Απλώς θα πούμε πολύ ότι όλα αυτά τα λεφτά που λες, γιατί τα ποσά που ακούμε. Είναι πολύ μεγάλα. Πάρα πολύ μεγάλα, έτσι. Κανείς δεν το περίμενε. Θα σου πω, κάνει ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό. Π.χ. το Σταυροδρόμιο των Ψυχών πούλησε 100.000 αντίτυπα. Επί 18, 19, πόσο έκανε το βιβλίο, πόσο βγαίνει. Πες μου, το τζίρο. Περίμενε, τώρα κάτσε. Βοήθεια, το κοντρόλ. Ένα 800 δεν είναι παιδιά. Δεν είναι τζίρο αυτό σημαντικό. Τι πήρα εγώ όμως. Άσε να μην πω, ντρέπομαι και να το πω. Απλώς είναι το θέμα ότι θα πούνε πολλοί ότι έχεις βγάλει τόσα λεφτά. Έχω γράψει 30 βιβλία. Έχεις γράψει 30 βιβλία. Γιατί το λέει τώρα, δεν μπορεί να κινηθεί από τη στιγμή που. Μα δεν το κάνω για να κινούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσω ένα μήνυμα σε κάποιους να μάθουν να σέβονται το συγγραφέα. Δεν υπάρχει και σεβασμός. Πού το βάζεις αυτό. Το ότι όταν εμένα με βάλουν, το ότι δεν σκεφτήκαν ότι αυτό το παιδί, εγώ ως παιδί που ήρθα από τις Αίρες, με μηδέν οικονομικό μπάτζετ. Τράβηξα τόσα και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει και είμαι αυτοδημιούργητη στην κυριολεξία. Ποτέ κανείς δεν με βοήθησε. Μόνο γι' αυτό έπρεπε να μου πούνε ένα μπράβο. Φέρνω πολλά λεφτά στην Ελλάδα και πληρώνω, ντάγκ, στην ώρα μου, την εφορία. Δεν χρωστάω τίποτε, κυρία, χρόνια τώρα. Δεν έχω κλέψει cents και το λέω αυτό και ποιος τολμήσει. Για το αντίθετο, ας μου το αποδείξει αυτό το πράγμα. Cents, χρόνια. Επομένως, δίνω σε αυτό το κράτος. Είμαι ένας πολίτης ο οποίος φέρνει παραγωγή. Σωστό φέρνει είναι. Χρήματα και θα έπρεπε και μόνο γι' αυτό. Και πολλά χρήματα, έτσι. Πάρα πολλά χρήματα. Και να μεταφράσει στο εξωτερικό. Και εκεί έχουμε πνευματικά δικαιώματα. Θα έπρεπε, παιδιά, αν μη τι άλλο, αυτόν τον άνθρωπο να σέβονται μερικά πράγματα. Δεν σέβονται. Εμένα πήγαν στην κυριολεξία. Πέρασα πριν 1,5 χρόνο ένα πάρα πολύ. Μια δύσκολη περίοδο που κράτησε 3 μήνες που αρρώστησα. Αν αύριο πάθω κάτι κακό, να ξέρω τι θα είναι από αυτό το πράγμα. Λέω, εγώ δουλεύω, κάνω τόσα πολλά πράγματα, προσφέρω.
και θα με βρίσουν τόσο πολύ, πολύ άσχημα πράγματα. Για και ποιο λόγο, ότι έχεις. Γιατί διεκδίκησα το δικαίωμά μου να πω τη γνώμη μου. Γιατί είμαι ειλικρινής και στην Ελλάδα η ειλικρίνεια θεωρείται ότι είσαι ή τρελός ή κακός άνθρωπος. Θέλω να ρωτήσω τι σε πείραξε. Με τη δανειστική βιβλιοθήκη εννοείς. Με τη δανειστική βιβλιοθήκη εννοείς που ζήτησε τα βιβλία της να μην είναι σε δανειστικές βιβλίες. Όχι, δεν είχα πει αυτό. Έχει γίνει παρεξήγηση. Είχα πει ότι τα βιβλία πριν κάνουν τον εμπορικό του κύκλο να παίρνουν. Υπάρχει τέτοια πληθώρα βιβλίων, βρε παιδιά. Που δεν είναι ανάγκη εμένα τη Δημουλίδα να διαβάσουν. Και ξέρετε, έφτασε σημείο να λένε. Δεν θέλω να τα λέω, είναι πολύ άσχημα. Μεταξύ των άλλων άσχημων εκφράσεων, ότι κανονικά λέει που δεν θες να τα δώσεις, έπρεπε να μας πληρώνεις να σε διαβάζουμε. Πολλά άσχημα. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος όμως που αγοράζει τα βιβλία σου. Όχι, οι αναγνώστες μου. Έτσι, αναγνώστες μου. Αποδεικνύουν την αγάπη που σου έχουν και. Και θεωρώ ότι όποιος θέλει να αγοράσει το βιβλίο θα το αγοράσει. Και να πούμε, είμαστε παιδιά. Στάστε και να πούμε ότι ειδικά στις εποχές μας. Θέλω να καταλήξω. Ο συγγραφέας βάλεται από παντού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κλείνει σε ένα δωμάτιο 16 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, μόνος του κακομοίρης, μόνος του. Με χιλιάδες προβλήματα, πολλές φορές ούτε την οικογένειά του προλαβαίνει να δει, τουλάχιστον, και μόνο για την προσπάθειά του αυτή. Δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που ήθελα να πω, Χρυσίδα, είναι ότι στις εποχές μας το να πάμε να αγοράσουμε ένα βιβλίο ακόμα και των 18 και των 19 ευρώ. Οι εκδόσεις Ψυχογιός και οι εκδόσεις Λιβάνι τα κατεβάσαν πάρα πολύ τις τιμές. Τώρα αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι 650 σελίδες και σε παλιές εποχές, μπορεί να φτάνει και τα 23 και 25 ευρώ. Αυτή τη στιγμή θα κοστολογηθεί 18. Θέλω να πω όμως ότι ακόμα και αυτά τα 18 ευρώ θα διαλέξει πάρα πολύ καλά πού θα τα δώσει αυτά τα 18 ευρώ. Και αυτό είναι. Θα πρέπει επειδή να ξέρει... σε επιλέγουνε και όχι μόνο τώρα και όλα τα περασμένα χρόνια, πάει να πει κάτι και νομίζω ότι αυτό δίνει την απάντηση σε όλους αυτούς που λες από μόνο. Σίγουρα το δίνει, αλλά δεν πάω εγώ να έχω πληγωθεί. Γιατί έγινε δημόσια, δεν έγινε κατηδίαν σε προσωπικό επίπεδο ή να γίνεται μέσω email. Βγήκε εδώ πέρα μια Ελλάδα στο Twitter, είχε γίνει πανικός για κάποιες μέρες. Θες να φύγεις, να εξαφανιστείς. Ναι, έτσι μου έρχεται να φύγω. Να εξαφανιστώ, να έχω υποχρεώσεις. Δεν ήθελα να φύγω Αμερική, να πάω να ζήσω εκεί. Αλλά έχω υποχρεώσεις που εκκρεμούν. Δεν μπορώ. Έχω τα παραμύθια μου. Έχω, τώρα έγραψα θεατρικά έργα. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος ο Γαλανός, ο γνωστός ηθοποιός, ο παλιός αυτός ωραίος άνθρωπος, που του ζήτησε τη γνώμη, θέλει να σκηνοθετήσει το ένα. Αν θα βρούμε παραγωγό, θα τα ανεβάσουμε στη σκηνή. Είναι το για ένα μπουκάλι φθηνό κρασί. Θέλω να γίνω και θεατρική συγγραφέας. Θα το προσπαθήσω. Συν τα παραμύθια που βγαίνουν τώρα, μόνο φέτος θα βγάλω 4-5 παραμύθια παιδικά από τις εκδόσεις Διάπλαση. Δηλαδή, δουλεύω, δεν κάθομαι βιβλία το ένα τα άλλα. Αυτά απορρέουν υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ένα βιβλίο, εσύ τελείωσες. Όχι. Έχεις να κάνεις παρουσιάσεις, έχεις να απαντήσεις σε email, έχεις να. Χίλια δυο άλλα πράγματα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, εγώ θέλω. Πώς θα είναι ο τίτλος του καινούριου βιβλίου? Λοιπόν, το καινούριο βιβλίο για το κελάρι της ντροπής και είναι το πρώτο μου βιβλίο, σκληρό βιβλίο που αναφέρεται στην ενδοοικογενειακή βία, αλλά στην ακραία της μορφή. Έχουμε λοιπόν πει με τις εκδόσεις Ψυχογιός ότι ένα ποσό από κάθε πώληση βιβλίου, το οποίο θα ορίζει ο εκδότης, αυτό δεν το ορίζω εγώ, θα πάει υπέρ της κακοποιημένης γυναίκας και του παιδιού σε κάποια ιδρύματα, τα οποία θα τα επιλέξουμε για να μοιραστούν, να είναι 5 ιδρύματα. Πολύ ωραία, ένα ποσό εκεί, ένα ποσό. Και αν κρίνετε ότι όσο πιο πολλά βιβλία πουληθούν, τόσο πιο πολλά λεφτά θα μαζευτούν, ώστε να δώσουμε, να βοηθήσουμε, διότι η γυναίκα βάλεται. Υπάρχει έλλειψη, και νομίζω, κακοποιείται. Στη χώρα μας, ναι, αυτό το κομμάτι. Δεν έχει και το κράτος, για να πω, για να είμαι ειλικρινής, το κράτος. Δεν έχει πόρους να βοηθήσει, ίσως όπως θα έπρεπε. Μπορώ να ζητήσω κάτι? Ορίστε. Μπορώ να ζητήσω 2 από τα καινούργια βιβλία που θα βγουν να δώσουμε εδώ στις τηλεθεατρίες μας. Και 2 και 5. Λοιπόν, και 5 τέλεια, θα δώσουμε. Τα περιμένουμε. Και θα δώσουμε και παραμυθάκια που θα βγουν. Εγώ στο λέω από τότε, όταν μόλις βγουν και ξανάρθω εδώ, θα κάνουμε μία δωροθεσία με μία κλήρωση αυτά. Και θα δώσουμε με το καινούργιο βιβλίο, βεβαίως, και με μεγάλη μου χαρά θα το κάνουμε αυτό. Ωραία. Το πράγμα. Θέλω να βοηθήσω τη γυναίκα. Με όποιο τρόπο μπορώ, αν διαβάσετε αυτό το βιβλίο και δείτε το τι υπόκειται αυτή η οικογένεια μέσα σε ένα σπίτι το οποίο δεν μιλάει κανείς και όλοι σιωπούν, μια συνωμοσία σιωπής θα έπρεπε να λέγεται. Περιμένουμε. Αυτό το βιβλίο είναι ανατριχιαστικό, αλλά το κάνω με όλη μου την καρδιά, όσα πιο πολλά λεφτά μαζευτούν που θα μπορούσα να τα πάρω εγώ, δεν τα θέλω εγώ αυτά τα λεφτά, αυτά είναι δικά μου τα λεφτά, τα δίνω με όλη μου την καρδιά. Και ελπίζω να εκπίψουν από την εφορία, για να δούμε και αυτό το πράγμα. Και θα τα μοιράσουμε σε ιδρύματα, τα οποία θα ανακοινωθεί επίσημα, βέβαια. Θα δημοσιοποιηθεί, όχι, ναι, μεν κάνουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ.
γιατί ο κύριος ψυχογιός είναι ένα πράγμα το οποίο το αναγνωρίζω, είναι ότι πάντα βοηθά και δεν ξέρετε τι βοηθά και πόσο αλλά βοηθάει. Αλλά πίσω από την ιδέα δεν θα μπορούσε να ήταν παρά μία γυναίκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και ειδικά όλο... σήμερα έτσι που είναι η μέρα της γυναίκας. Και τις επόμενες 8 ώρες θα πήγαινα έτσι σε ρίχο, δεν είχαμε πρόβλημα. Είστε πάρα πολύ ωραίο team, σας εύχομαι καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλες τις γυναίκες να είναι δυνατές, που είναι δυνατές. Ξέρω, γυναίκα είναι δυνατή, δεν τη φοβάμαι, αλλά μερικές... Όχι που κακοποιούνται, θέλουν και κακοποιούνται. Για μένα μπορούν να το σταματήσουν και αυτό το πράγμα. Και να φεύγουν. Τηλέφωνο, θα έχουμε στο βιβλίο τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. Εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή, αν μια γυναίκα διαβάζει το βιβλίο και περνάει τέτοιο πράγμα, θα παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν εκεί. Πού να αποτανθεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη γυναίκα καλεσμένη μας για σήμερα. Θα είναι κοντά μας πολλές σπουδαίες γυναίκες σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιορτάζουμε σήμερα και πάλι χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, σε όλες. Τώρα μας το λες. Ένα γλυκάκι κάτι να περάσει. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Τα λουλούδια σας. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, εδώ ο gentleman της παρέας. Να σηκωθώ, παιδιά, συγγνώμη. Μου επιτρέπετε, συγγνώμη. Λοιπόν, για δώσε τα κορίτσια μας. Καλά τα σύνορα. Πόσες είστε? Τέσσερις ζωή να έχουμε. Στην παρουσιάστρια θα δώσω δύο. Γιατί έχω δύο. Γιατί είσαι παρουσιάστρια. Για να έχουμε και μέλλον. Ευχαριστώ, Στάθη μου. Να σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Ναι. 211-55-55-50, το τηλέφωνο της εκπομπής μας, για να δώσουμε πολύ ωραία δώρα. Καλά, είναι υπέροχα αυτά τα τριαντάφυλλα. Να ευχαριστήσουμε και το Studio 7. Που μας τα έφερε σήμερα έτσι για να δώσουμε σε όλες τις γυναίκες. Στάθη, σε λυπάμαι, τι να κάνω τώρα, αλλά είναι η μέρα. Τι να κάνουμε. Εγώ όμως τώρα πάω στην κουζίνα. Εκεί με περιμένει η κυρία Μαρία Σκλάβου για να φτιάξουμε μαντί. Τι χρώμα να πάρω. Λοιπόν, ωραίο το λευκό. Εμένα που μου αρέσει και το λευκό πάρα πολύ. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Επίσης. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μαντί. Το μαντί είναι ένα παραδοσιακό αραβικό κατά βάση πιάτο, με διάφορες παραλλαγές ανάλογα στη χώρα την οποία φτιάχνετε. Ωραία. Είναι απλή η συνταγή, πολύ απλή, πάρα πολύ απλά υλικά. Η όλη δυσκολία του είναι ο χρόνος που χρειάζεται. Γι' αυτό και πολλές φορές ίσως να έχει τύχει να δείτε να το φτιάχνει μια ολόκληρη οικογένεια. Όλα τα μέλη μαζί να βοηθούν. Γιατί είναι χρονοβόρο. Τρώγεται πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Αλλά αυτό θέλουμε και ποσότητα, γι' αυτό θέλουμε. Ακριβώς. Απλά υλικά πολύ για το ζυμαράκι. Ένα απλό ζυμαράκι με αλεύρι, μισό κιλό αλεύρι, λίγο αλατάκι και 250 ml χλιαρό νερό. Βάζουμε. Ξέρουμε βέβαια ότι όταν φτιάχνουμε ένα ζυμαράκι δεν βάζουμε από την αρχή όλο το αλεύρι της συνταγής, ούτε όλο το νερό, γιατί ίσως να μην χρειαστεί. Πολύ γρήγορα λοιπόν ζυμώνουμε. Αυτό οπωσδήποτε θα το ξεκουράσουμε, γι' αυτό υπολογίστε τους χρόνους σας. Πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου, σκεπασμένο, τουλάχιστον για ένα 20 λεπτό, γιατί έτσι θα μας βοηθήσει στο να το ανοίξουμε ακόμη πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Λοιπόν, το κάνουμε μία μπάλα. Λίγο νεράκι ίσως ακόμα. Η συνταγή που δίνουμε εδώ θα σας βγάλει 6 χορταστικές πολύ μερίδες, αλλά εγώ θα σας πρότεινα, αν μπείτε στη διαδικασία να το φτιάξετε, καλό θα ήταν να κάνετε διπλή ποσότητα και να το αφήσετε στην κατάψυξη ακόμα και για 3 μήνες. Και έτσι θα το έχετε έτοιμο όταν θα το χρειαστείτε.
Λοιπόν, μαλακό ζυμαράκι, το κάνουμε μπάλα, είτε θα το τυλίξουμε σε μεμβράνη, είτε γιατί θα το σκεπάσουμε... Μεμβράνη? Για να μην μας στεγνώσει, να μην ξεραθεί και να μην μας ταλαιπωρήσει μετά στο άνοιγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος της συνταγής. Mm-hmm. Και πάμε, το αφήνουμε λοιπόν να ξεκουραστεί και πάμε στον κιμά, στη γέμιση. Η γέμιση, ωραία, πάλι απλά υλικά, μοσχαρίσκιος κιμάς, 300 γραμμάρια, ένα κρεμμύδι τριμμένο και αλατοπίπερο. Mm-hmm. Ζυμώνουμε. Προς το παρόν δεν φαίνεται δύσκολο, δεν ακόμα φαίνεται, δεν έχει, όχι, δουλειά, αλλά δεν έχει ξεκινήσει. Το καλύτερο το κρατάμε για το τέλος, γι' αυτό δεν σας φαίνεται δύσκολο. Όχι ότι είναι δύσκολο, δύσκολο δεν είναι, αλλά απλά όπως είπα και πριν είναι χρονοβόρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έτοιμος και ο κιμάς και πάμε τώρα στο πιο διασκεδαστικό μέρος ίσως της συνταγής. Mm-hmm. Α, ξέχασα να πω ότι ήδη έχουμε βάλει να φτιάξουμε ζωμό. Ναι, τώρα, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε σπιτικό ζωμό. Επειδή όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πάντα εύκολο. Όχι πάντα. Και ο έτοιμος ζωμός μια χαρά θα μας βολέψει. Σε τι ποσότητα νερού? Κοιτάξτε, τώρα θα εξαρτηθεί από την ποσότητα που θα φτιάξουμε. Ωραία. Να αλλάξω τα γάντια μου. Αυτό βέβαια, εδώ νομίζω έχω βάλει 2 λίτρα. Mm-hmm. 2 λίτρα με 2 κύβους. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και τον άλλο ζωμό, το φρέσκο του ψυγείου. Ίσως και για καλύτερο αποτέλεσμα. Είτε βοδινού, είτε κοτόπουλου. Λοιπόν, έχω έτοιμο ζυμαράκι ξεκούραστο. Το ανοίγουμε. Αλευρώνουμε την επιφάνεια, οπωσδήποτε. Να βοηθήσω κι εγώ, φυσικά, αφού λέτε ότι όλη η οικογένεια... Ας βάλουμε κι εμείς ένα... Φυσικά. Όχι ένα χέρι, ας βάλουμε κι εμείς ένα γάντι. Θα δώσουμε το σχήμα μαζί. Ωραία. Λοιπόν, όσο πιο πολύ αλευρώσουμε, τόσο πιο εύκολα θα ανοίξει. Βέβαια, εμείς τώρα θα ανοίξουμε μία άκρη. Δεν θα το κάνουμε όλο αυτό, mm-hmm, για οικονομία χρόνου. Μία ακρούλα θα φτιάξουμε, την οποία θα κόψουμε είτε με ένα κουπάτι στρογγυλό, είτε με ένα ποτηράκι που έχουμε εμείς εδώ. Γίνει πολύ ωραία. Έχει γίνει ωραίο. Ναι. Όσο περισσότερο αφήνουμε να ξεκουραστεί, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχουμε και μεγαλύτερη ευκολία βέβαια στο άνοιγμα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί που τυλίγεται τη ζύμη με το... με τη μεμβράνη. Με τη μεμβράνη, ναι, 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 γιατί ναι, ναι, όντως δεν τη στεγνώνει τη ζύμη. Ναι, 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 ξεραίνεται, ξεραίνεται. Ξεραίνεται και είναι πρόβλημα μετά. Και είναι κρίμα με μια τέτοια αστοχία να χάσουμε, ναι, γιατί μετά όλο το θέλει αποτέλεσμα. Και έχεις ακριβώς. Και μας δυσκολεύει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα, το φύλλο μας δεν πρέπει να είναι λεπτό πολύ, πρέπει να είναι 2-3 χιλιοστά τουλάχιστον. Ωραία. Και το πολύ απλό που κάνουμε είναι να κόψουμε κυκλάκια. Mm-hmm. Βέβαια μπορείτε να πειραματιστείτε και με άλλα σχέδια, με τρίγωνα όπως κάνουν τα τυροπιτάκια, τα οποία θα δώσετε μετά, ναι, ένα πιο στρόγγυλο σχήμα. Και κάνουμε το εξής απλό. Βάζουμε στη μέση λίγο κιμά. Mm-hmm. Ορίστε. Το διπλώνουμε μισό φέγγαρο. Θέλει πολύ λίγη ποσότητα. Λίγη ποσότητα, ναι, λίγη ποσότητα. Γι' αυτό και εξάλλου με 300 γραμμάρια κιμά φτιάχνουμε μία αρκετά μεγάλη ποσότητα για 6 άτομα με πολύ χορταστικές μερίδες. Ωραία. Λοιπόν, και το τυλίγουμε σε κυκλάκι. Ουσιαστικά του δίνουμε ένα σχήμα σαν τορτελίνι. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι, ναι, σαν τορτελίνι. Τώρα, κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, εμείς βέβαια θα τα ρίξουμε αμέσως στο ζωμό, έτσι, αλλά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, όσοι θα το προσπαθήσετε στο σπίτι, θα πρέπει να τα σκεπάζετε. Αν τα αφήσετε εκτεθειμένα, θα ξεραθούν και πάλι το αποτέλεσμα δεν θα είναι το αναμενόμενο. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ μικρή ποσότητα, γιατί εγώ τώρα έβαλα μάλλον παραπάνω και δεν κλείνει καλά. Επειδή το ζυμάρι μας το έχουμε ξεκουράσει πολύ, είναι τόσο ελαστικό που αν το τραβήξουμε λίγο ακόμα, ορίστε, το κλείσαμε και αυτό. Τώρα, στη συνέχεια, αφού λοιπόν τα βάλουμε στο ζωμό, θα δείξουμε πώς. Έλα, Χρυσό μου. Ταλαιπωρεί. Δεν ξέρω, ανοίγει. Να το. Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, ναι. Τορτελίδι. Λοιπόν, αφού τα βάλουμε στο ζωμό, αυτά είναι βαριά, θα πάνε στον πάτο. Η ένδειξη λοιπόν του ότι είναι έτοιμα, γιατί πού να ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμα. Mm-hmm. Η ένδειξη του ότι είναι έτοιμα είναι ότι θα ανέβουν στην επιφάνεια. Όταν ανέβουν λοιπόν στην επιφάνεια, σημαίνει ότι είναι και έτοιμα. Mm-hmm.
Εκείνο που θα πρότεινα εγώ είναι, επειδή τα βάζουμε λίγα-λίγα, δεν κάνει να γεμίσουμε την κατσαρόλα μας, θα κολλήσουν, ίσως να χάσουν το σχήμα τους, οπότε το ψήνουμε τμηματικά. Mm-hmm. Θα το ζωμό, δεν θα τον σουρώνουμε, απλά θα τον βγάζουμε, θα βγάζουμε τα έτοιμα ζυμαρικά μας με μία κουτάλα, τρυπητή ή και κανονική. Το θέλουμε το λίγο ζουμάκι που θα πέσει στο πιάτο, να το ήδη έχει αρχίσει και κοχλάζει, οπότε μπορούμε να βάζουμε και μέσα. Λοιπόν, το ζουμάκι που θα μας μείνει στο πιάτο το θέλουμε, εξάλλου οι Άραβες το τρώνε σε μορφή σούπας, δηλαδή με αρκετά πολύ ζουμί. Mm-hmm. Και στη συνέχεια κάνουμε το εξής. Έχουμε γιαούρτι, στραγγιστό ή ό,τι άλλο σας αρέσει, όπου λιώνουμε μέσα σκόρδο, με μία πρέσα σκόρδου, ανάλογα την ποσότητα που σας αρέσει, και λίγο αλατάκι. Νομίζω ότι αυτό που μας παραξενεύει εδώ και μένα, δηλαδή, είναι η ποσότητα του κιμά που βάζουμε. Γιατί, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει από τους λαχανοτολμάδες, ναι, και τα λοιπά, που είναι ποσότητα. Αυτό έχει ίσως μία λογική του ότι σε ξεγελάει το πιάτο ότι τρως κρέας, ναι, εμείς στην ουσία τρως πολύ κρέας, οπότε με πολύ λίγο κόστος μπορεί να χορτάσει μια οικογένεια. Σωστά, αλλά και στα ραβιόλι και σε αυτά δεν έχει νομίζω μεγαλύτερη ποσότητα μέσα. Δεν έχει μέσα, μεγαλύτερη ποσότητα. Δεν τα έχουμε φτιάξει και ποτέ που, μόνο που κάνουμε ίσως και... Ή τα παραγγέλνουμε απλά από το delivery. Μα δεν είναι απλή διαδικασία. Δεν είναι απλή. Είναι απλή διαδικασία. Θεωρητικά ναι. Όταν όμως σε αυτά τις μικρές μπουκίτσες, ξέρετε, τις σκέφτομαι πάντα. Ότι πόση δουλειά θέλει και την κάθε μπουκίτσα και πώς την τρως μετά την μπουκίτσα. Ναι, και ναι. Μετά, όταν θα έχεις ένα τραπέζι και θα βλέπεις πόσο γρήγορα θα τρώγει την μπουκίτσα, εσύ θα σκέφτεσαι πόση ώρα έχεις κάτι. Πόσο ταλαιπωρήθηκες. Εντάξει. Αρκεί να το ευχαριστηθεί η παρέα. Αυτό σημαίνει ότι απλά εσείς στο σπίτι πρέπει να τους τονίσετε πόση ώρα χρειαστήκατε για την κάθε μπουκιά που θα φάνε. Έτσι δεν είναι. Είπαμε βέβαια και πάλι να το πω ότι τα συγκεκριμένα μπορούν να καταψυχθούν. Οπότε το παίρνουμε μια μέρα που έχουμε όρεξη, απόφαση, μπαίνουμε στην κουζίνα, καθόμαστε κάποιες αρκετές ώρες, φτιάχνουμε μια σημαντική ποσότητα και την καταψύχουμε. Και τους ταΐζουμε μπουκιά-μπουκιά. Πολύ λοιπόν, ωραία. Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα ανέβουν πάνω. Πώς είναι ώρα περίπου? Νομίζω ότι 5 λεπτά είναι αρκετά. Α, τίποτα. 5 λεπτά είναι υπεραρκετά. Και μετά, είπατε με την κουτάλα την τρυπητή. Ναι, με την τρυπητή. Ήδη έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν mm-hmm. πάνω. Τα δικά μου τα βαριά είναι κάτω, νομίζω. Λοιπόν, ας βγάλουμε αυτά πάτο που έχουν ανέβει για να δείξουμε και το σερβίρισμά τους. Mm-hmm. Τα βγάζουμε με μια κουτάλα και λίγο ζουμάκι να πάρουμε. Είναι καλό, θα γίνουν ακόμη πιο νόστιμα. Λοιπόν. Ξέρετε, έχω φάει τέτοιο περίπου παρόμοιο, ρώσικο, ρώσικη συνταγή είναι αυτή, τα πιλμένη νομίζω λέγονται, ναι, πιλμένη. Τρώνε, ναι, 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 το συνηθίζουν, το τρώνε και οι Ρώσοι. Ναι, στην πιο καυτερή τους μορφή και mm. βέβαια να πω ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν χοιρινό κυμά. Α. Οι Άραβες όμως... Ναι, οπότε είναι παρόμοια συνταγή, έτσι, αυτή. Ναι, 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 παρόμοια. Είναι μικρές οι παραλλαγές, mm. είναι πολύ μικρές οι παραλλαγές. Λοιπόν, και σερβίρουμε. Βέβαια, αυτή η μερίδα δεν είναι ούτε για αστείο, έτσι, ναι. Όταν αρχίσει τίποτα, να... Τίποτα, είναι παιδική. Ναι, είναι παιδική, ακριβώς. Και στη συνέχεια, όπως είπαμε, το γιαουρτάκι με το σκόρδο. Αυτό θα το ανακατέψουμε, έτσι, mm-hmm. οπότε θα πάει παντού το γιαούρτι. Είναι βαρύ φαγητό, δεν είναι βαρύ. Σκλάβου. Δεν όχι. Είναι βαρύ, όχι. Δεν είναι βαρύ. Ειδικά αν λιγοστέψουμε την ποσότητα του σκόρδου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι, θα έλεγα εγώ ότι είναι σαν να τρώμε ένα οποιοδήποτε ζυμαρικό. Ωραία. Και το μπούκοβο βέβαια. Και στο τέλος, καλό θα είναι να βάλουμε και λίγο λαδάκι, γιατί όπως είδατε τα λιπαρά του είναι πολύ mm-hmm. χαμηλά. Αν χρησιμοποιήσουμε άπαχο κυμά, αν χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, ο ζωμός mm-hmm. ό,τι λιπαρά έχει και λίγο ελαιόλαδο για το γαρνίσμα και νομίζω ότι είμαστε τέλεια έτοιμοι. Ευχαριστούμε πολύ για να τη συνταγή σας. Ελπίζω χρόνια να πολλά και πάλι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι γελάς. Αυτό το βίντεο που θέλω να πάμε τώρα έχει να κάνει με τις γυναίκες σύμβολα. Αν και πιστεύω ότι η κάθε μία από μας είναι σύμβολο από μόνη της. Συμβολίζουμε όλες κάτι. Κάτι. Για σύμβολο. Πάμε όμως τώρα να δούμε αυτό το βίντεο με κάποιες γυναίκες που εμείς ξεχωρίσαμε για την ιστορία που έχουν γράψει. Ας το πούμε έτσι. Πάμε να το δούμε. Η σημερινή ημέρα είναι ντυμένη με άρωμα γυναίκας. Μια ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα και σε όλα όσα έχει προσφέρει στον κόσμο αυτό.
Και πιστέψτε μας, αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες γυναίκες, κάποια πράγματα ίσως είχαν πάρει άλλη τροπή. Και αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, υπάρχουν αποδείξεις και ονόματα. Και πριν προχωρήσουμε σε ονόματα μεγατόνων, ας ρίξουμε μια ματιά στις γυναίκες εκείνες που άλλαξαν το ρου της ιστορίας, χωρίς όμως το όνομά τους να γραφτεί με χρυσά γράμματα. Ας αρχίσουμε με την Jane Addams, τη γυναίκα εκείνη που έβαλε τη βάση για όλα τα κοινωνικά δίκτυα του σήμερα. Η Jane Addams στα τέλη του 19ου αιώνα συνελάβει την ιδέα να δημιουργήσει ένα καταφύγιο για τα ασθενέστερα οικονομικά μέλη της γειτονιάς της, το Σικάγο. Δημιούργησε ένα ξενώνα, το Hull House, που προσέφερε εκπαίδευση σε νυχτερινό σχολείο, παιδικό σταθμό, γυμναστήριο, καθώς και έναν χώρο συνάντησης των μελών. Η κίνηση αυτή έφερε τη Jane Addams στο γραφείο του κυβερνήτη του Ιλινόης. Παράλληλα, αγωνίστηκε για την ειρήνη και τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές. Η Jane Addams έγινε η πρώτη Αμερικανίδα στην οποία απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. Η συγγραφέας Virginia Woolf με όπλο την πένα της μίλησε για την γυναικεία καταπίεση, εξερεύνησε την γυναικεία σεξουαλικότητα και έγραψε για τους πολλαπλούς ρόλους που έπρεπε μια γυναίκα να αναλάβει. Και μπορεί η κατάθλιψη στην οποία βυθίστηκε να την οδήγησε στην αυτοκτονία, αλλά έχει φροντίσει να αφήσει πίσω της μια μεγάλη κληρονομιά. Το επόμενο όνομα στη λίστα μας είναι η Rosa Parks, ένα όνομα που συνδέθηκε με τον αγώνα των μαύρων για ισότητα. Η Rosa Parks πέρασε στην ιστορία την 1η Δεκεμβρίου του 1955, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό. Η αρνησή της την οδήγησε στη φυλακή. Και πώς συνέβη το περιστατικό? Η Rosa Parks επιβιβάστηκε στο λεωφορείο αμέσως μετά τη δουλειά της και κάθισε στις θέσεις που προορίζονταν για τους μαύρους. Όταν όμως 4 λευκοί δεν βρήκαν θέση στο χώρο που προορίζονταν για τους λευκούς, ο οδηγός διέταξε 4 μαύρους να σηκωθούν από τις θέσεις τους. Οι άλλοι πάκουσαν, η Rosa όχι. Συνελήφθηκε και κρατήθηκε 5 ημέρες στο κρατητήριο. Η ίδια έγραψε στην αυτοβιογραφία της ότι δεν ήταν κουρασμένη σωματικά και δεν σηκώθηκε, ήταν κουρασμένη στο να υποχωρεί. Αν και δεν ήταν η πρώτη γυναίκα που αντιστάθηκε, ήταν εκείνη που έδωσε την πρώτη νίκη στο κίνημα για την ισότητα. Ο νόμος για τις θέσεις στο λεωφορείο καταργήθηκε το 1956 και εκείνη στο πέρασμα των χρόνων παρασημοφορήθηκε αρκετές φορές. Όταν το 2005 πέθανε, η σωρός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Καπιτόλιο. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Η Κοκό Σανέλ είναι μία ακόμα γυναίκα που σημάδεψε τον 20ο αιώνα και πρόσθεσε το δικό της λιθαράκι στο χώρο της μόδας. Οι γυναίκες της οφείλουν το μικρό μαύρο φόρεμα και ο κόσμος της μόδας της οφείλει την κομψότητα. Η Κοκό Σανέλ ήταν η πρώτη εκπρόσωπος της μόδας που φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Times. Το όνομά της πέρασε στη σφαίρα του μύθου και οι δημιουργίες της είναι συνώνυμες του απίστευτου στυλ. Άλλη μια γυναίκα που ξεχώρισε ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ο γάμος με τον πρίγκιπα Κάρολο της έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδεύει για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε όλη τη γη, αλλά και να υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις την εκστρατεία και την κατάργηση των αρκών. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο ότι ο δρόμος της διασταυρώθηκε πολλές φορές με εκείνον της μητέρας Τερέζας, μιας γυναίκας που μοναδική της επιθυμία ήταν να απαλύνει τον πόνο όλων εκείνων που υπέφεραν. Φυσικά στη λίστα με τις γυναίκες σύμβολα συμπεριλαμβάνεται η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ, η Εβίτα Περόν, η Ίντιρα Κάντι, η Μαρί Κιουρί και χιλιάδες άλλες, τα ονόματα των οποίων δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Υπήρξαν όμως και ίσως τους οφείλουμε πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε. Πολύ ωραίο βίντεο. Συγκινητικό. Συγκινητικό. Έτσι, σε κάνει περίπου όπως... που είσαι γυναίκα. Όλα τα ρεπορτάζ Βίκης πάντα με συγκινούν. Ευχαριστώ πολύ. Όμως, επειδή είπαμε προηγουμένως ότι όλα αυτά ωραία και καλά, πρέπει όμως η γυναίκα να παραμένει γυναίκα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπει και λίγο έτσι χρώματα
Και πράγματα, ρούχα, αξεσουάρ που τους φτιάχνουν τη διάθεση. Τη διάθεση, την ψυχολογία. Μας. Γιατί ήδη εμένα μου φτιάξει η διάθεση εδώ τα χρώματα. Και εσένα, και θα δώσουμε και ένα δώρο έτσι και σε όλες τις φίλες μας που πάρουν τηλέφωνο. Ωραία, ποιο θα δώσουμε. Όποιο θες, λες να δώσουμε το... Καλά, κάτσε, θα τα δούμε πρώτα όλα και μετά θα δω τι δώρο θα δώσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, μπαίνει η Άνοιξη, έχει φτιάξει ήδη η ψυχολογία μας. Ήλιος, χρώματα πάρα πολλά, οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να προτείνουμε και να δείξουμε κι εμείς σαν εκπομπή τη τάση τη μόδα. Λοιπόν, χρώματα, εγώ είδα φλωράλ. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Φλωράλ είναι ένα παντελόνι το οποίο νομίζω ότι και μόνο που το βλέπουμε μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Αυτό, ας πούμε, με ένα τέτοιο μπλουβεράκι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε. Η στυλίστριά μας το συνδύασε με αυτό το χρώμα για να δίνει φως. Ναι. Φως και ήλιο. Μπορούσε όμως, αν ήθελε να το κάνει λίγο πιο βραδινό. Ναι. Να αλλά το και αυτή η φούστα είναι φοβερή. Να το συνδυάσει με ένα top. Αυτό είναι αυτά με την κοιλιά έξω. Αυτά είναι με την κοιλιά έξω. Αλλά συνήθως αυτά. Ούψ, να το. Συνήθως μπορούμε να τα φοράμε για να μην είναι τόσο προκλητικά, είτε με ένα ψηλόμεσο παντελόνι, ναι, είτε με μια ψηλόμεση φούστα. Ώστε ίσα-ίσα να αφήνει λίγο, πολύ λίγο κενό. Λίγο έτσι. Ακάλυπτη την κοιλιά. Όχι όλη η κοιλιά έξω, δεν είναι τόσο σεξι και δεν είναι και τόσο καλακευτική. Παπό, θυμάμαι, δεν ξέρω, θυμάστε, πριν, κάτι τώρα να κάνω ένα σωστό υπολογισμό, πριν 15 χρόνια, 16, ήταν πολύ της μόδας κοιλιά έξω, ήταν όλα τα μπλουζάκια πολύ κοντά. Πού το θυμάσαι βρε εσύ αυτό, ήσουν... τότε τα φοράγαμε και αυτά. Τα μίες και τα θυμάμαστε. Βρίσκεται κάποιες φωτογραφίες κρυμμένες. Ροζ φόρεμα, αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί ενώ είναι έτσι ένα απλό φορεματάκι. Ναι, αλλά. Αλλά από πίσω. Έχει μια πλατούλα έχει έξω. Έχει μια πλατούλα έξω. Ίσα-ίσα να αφήνει τη φαντασία του άντρα. Ή να έρχεται. Όπως λένε, δροσιά. 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 Θα μπορούσε για να το κάνει λίγο πιο σπορ. Ναι. Να το συνδυάσει. Α, μπράβο. Πάει η πλάτη. Πάει η πλάτη. Ωραία. Με ένα γυλεκάκι. Το πρωί με All Star. Το βράδυ με ένα δακούνι. Ωραία, τα λέω. Φανταστικά. Χρώμα, χρώμα ξανά, φλωράλ. Το αγαπημένο φόρεμα νομίζω όλων των γυναικών, όλες οι γυναίκες έχουμε ένα τέτοιο φορεματάκι στην καρνταρόβα μας. Είναι το λεγόμενο cocktail dress. Ναι. Μπορούμε είτε με μπαλαρίνα το πρωί στο γραφείο μας ή στη βόλτα μας. Και επειδή έβλεπα τώρα έτσι και στα περιοδικά και στο govastiletto.gr, έβλεπα ότι δίνουμε και προτάσεις. Όχι, μπλέχτηκε το μολύφι κρεμάστρα. Εντάξει, πάει, έφυγε. Ας πούμε τώρα ξεκινάνε οι γάμοι, τα βαφτίσια κτλ. Και αν εσείς δεν έχετε να βαφτίσετε ένα παιδάκι κτλ., σίγουρα θα είστε καλεσμένοι κάπου. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε, ας πούμε, αυτό είναι μια ωραία επιλογή για μια τέτοια έτσι. Μα από το γοβά στιλέτο εμπνεύστηκε και η στυλιστρία μας και μας τα θεωρεί. Πολύ ωραία. Τι αυτό. Λοιπόν. Το black κλασικό and black and white, πάει σε όλες τις γυναίκες. Θα μπορούσε mini, να δώσει... Μίνι. Είναι μίντι, δεν είναι μίντι. Δεν είναι μίνι, είναι μίντι. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου που κάνω. Δεν μπορώ τώρα να καταλάβω το λόγο, ίσως γιατί έχει πολλά χρώματα. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Και έτσι όπως είσαι... Είναι της μόδας πάλι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και έτσι όπως το φοράς εσύ αυτή τη στιγμή, με ένα τζιν, και με ένα πράσινο πιπτό. Να πάει και με τα παπούτσια ναι, μου σήμερα. Εκπληκτική. Τα οποία είναι πολύ ωραία, πρέπει να πω. Πολύ, πολύ όμορφα. Δεν είναι και αυτά. Έτσι, ανοιξιάτικο, ανοιξιάτικο. Αυτό τώρα χρώμα. Θα σε κάνω λίγο έτσι να γελάσεις. Λοιπόν, μία πιο. Κράτα το, κράτα το. Μία πιο έτσι extreme κοπέλα θα μπορούσε να το συνδέσει με ένα τουτού. Το οποίο είναι πάρα πολύ στη μόδα ξανά. Τα βλέπουμε συνήθως στις μπαλαρίνες. Λοιπόν, ναι, πλέον τα φοράνε και οι γυναίκες και περπατάνε, ναι, κυρίες και κύριοι, προχωράνε στον δρόμο. Συγγνώμη, αυτό θα το φόραγες τώρα πρωί, ας πούμε. Δεν θα το φορούσα εδώ, αλλά υπάρχουν κοπέλες που το φοράνε το πρωί με All Star ή με μπαλαρίνες, με ένα πουκαμισάκι. Θυμίζει λίγο Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αυτό. Ναι, 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 δεν το συζητώ. Ναι, από το Sex and the City. Η οποία διάβασα στο govastiletto.gr ότι βγάζει και σειρά παπουτσιών.
Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και νομίζω πολύ καλά έκανε και νομίζω ότι θα πιάσει. Γιατί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the City έγραψε για τα παπούτσια τη. Βέβαια τα ήταν Μανόλο Μπλάνικ, ξέρω εγώ τι ήταν αυτά. Δεν έχουμε τόσα χρήματα, είναι η Τζέσικα Πάρκερ. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και επίσης αγαπημένο μου, πουά που καμισάκι. Και το πουά είναι. Και το πουά είναι εδώ, μέσα στην άνοιξη. Πουά που καμισάκι. Επίσης. Dirty Dancing. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αχ, ναι, πόπα, πού τα θυμηθήκες, πόπα, πολύ νοσταλγία έχει πέσει σήμερα. Πολύ παλιά είναι. Εμείς, παιδί μου, τα βλέπουμε αυτές τις ταινίες, δεν τα... Δεν ήταν εποχή μου. Τι ωραίο πουλοβεράκι. Λοιπόν, το πουλοβεράκι αυτό, όπως ακριβώς τώρα είσαι με το τζιν σου, ή και πάλι, για τις πιο extreme, ναι. Με το τουτού. Με το κατητής του. Με το κατητής του. Και βλέπω πάλι το army Army look. πάλι στη μόδα. Ναι. Έχω και την κάρτα, μην ξεχάσω από πού είναι. Πάλι στη μόδα. Ωραία. Με ένα απλό t-shirt ή σετάκι. Με ένα τζιν πουκάμισο. Τζιν πουκάμισο, κορίτσια, πρέπει να έχουμε όλες στην καρνταρόβα μας. Με ένα εντυπωσιακό κολιέ. Είμαστε έτοιμες. Ωραία. Τώρα δώρο μπορούμε να δώσουμε το οποιοδήποτε. Μπορούμε να δώσουμε το οποιοδήποτε δώρο. Ωραία. Να δώσω το τζιν πουκάμισο που είπες ότι πρέπει να έχουμε όλες στην τουλάπα μας, γιατί νομίζω ότι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το θέλουν όλες. Το θέλουμε αυτό. Το θέλουμε και επειδή είμαστε γυναίκες, ναι, το θέλουμε και σήμερα θα το πάρει μια τυχερή. Πάρτε μας τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. 2-11-55-55-50. Έτσι. Ή στείλτε μας μήνυμα και στο Twitter και στο Facebook. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μαγκαζίνο Life, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Να ευχαριστήσουμε πολύ το κατάστημα Miss Dimmel που μας έδειξε όλες τις τάσεις μόδες. Αγία Σιρήνης 10 Μοναστηράκι. Εντάξει, το σκονάκι σου. Το τέλεια. Σκονάκι. Ευχαριστούμε, Έλενα. Εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κρατάω στα χέρια μου 2 τριαντάφυλλα που θέλω να τα προσφέρω σε λίγο στις επόμενες καλεσμένες μου σήμερα. Θέλω όμως πρώτα να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και μέσα από το βίντεο θα καταλάβετε ποιες είναι οι κυρίες που είναι δίπλα μου. Η Παρασκευή Καντζά γεννήθηκε στην Άρτα και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Αμφιλοχία. Όταν στα 17 της ήρθε στην Αθήνα για να φοιτήσει στη σχολή τηλεφωνητών για άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν ήξερε καν τι σημαίνει στίβος. 2 χρόνια μετά, οι φίλοι της την πείθουν να ασχοληθεί με τον αθλητισμό σαν χόμπι και οι ίδιοι του υποφαντάζεται πως ένα χρόνο αργότερα θα ανοίξει ο δρόμος της επιτυχίας και των μεταλλίων. Η Παρασκευή και η δίδυμη αδερφή της είναι τα νεαρότερα μέλη της 11μελούς οικογένειάς τους. Τα παιδικά της χρόνια είναι χαρούμενα και το μερικό πρόβλημα στην όραση δεν την εμποδίζει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Τελειώνει το σχολείο όμως, το 2001 η ζωή της παίρνει μια αναπάντεχη τροπή. Ένα ιατρικό λάθος, όπως λέει, τη στερεί ολοκληρωτικά την όραση. Βυθίζεται στο σκοτάδι και τη λύπη. Όμως γρήγορα αλλάζει η φιλοσοφία ζωής. Αντλεί δύναμη από την οικογένεια και τις βαθύτερες εσωτερικές της δυνάμεις. Αντί να το βάλει κάτω, βγαίνει πιο δυνατή από τη δοκιμασία της. Σηκώνει ψηλά το κεφάλι, αγωνίζεται και οι διακρίσεις στον αθλητισμό έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Σαρώνει τα μετάλλια. Χάλκινη Ολυμπιονίκη στην Αθήνα το 2004. Χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τυφλών στην Τουρκία το 2011 και ασημένιο μετάλλιο στα 400. Χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος, ασημένιο στα 100 μέτρα και χάλκινο στα 200 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2011 στην Ολλανδία. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Ζηλανδίας κρεμά στο στήθος της το ασημένιο μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Λιών στη Γαλλία πέρυσι ανεβαίνει και πάλι στο βάθρο των πρωταθλητών κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Η Παρασκευή ζει μόνη της και είναι εντελώς αυτοδύναμη. Εργάζεται ως τηλεφωνήτρια στην Εθνική Τράπεζα και αυτό που την χαρακτηρίζει είναι η αισιοδοξία για τη ζωή και το θάρρος. Όπως λέει, αισθάνεται πιο δυνατή από ποτέ και η συμβουλή που δίνει σε όλους εμάς είναι: ό,τι και να συμβεί στη ζωή, αντιμετωπίστε το θετικά. Only
Έπιασε για πρώτη φορά ξύφο στα χέρια της μόνο για να κάνει το χατήρι ενός φίλου της που την παρότρινε να δοκιμάσει. Ένα μόλις μήνο αργότερα ήταν χρυσή πανελληνίο νίκης. 26χρονη Έφη Βλάμη γεννήθηκε στην Καλαμάτα και μεγάλωσε στη Ζαχάρο Ηλίας. Από μικρή αγαπούσε το στίβο και όνειρό της ήταν να μπει στη γυμναστική ακαδημία. Στα 14, ένας επίμονος πόνος στο αριστερό πόδι την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η διάγνωση? Καρκίνος. Οι γιατροί τη θέτουν μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα. Ή να κρατήσει το πόδι της με το κίνδυνο να υπάρξει μετάσταση ή να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Η ίδια λέει πως η απόφασή της δεν ήταν δύσκολη, αφού ήταν ξεκάθαρο τι έπρεπε να γίνει. Περνά μια δύσκολη εφηβεία, αλλά δεν χάνει ποτέ το θάρρος της. Οι αγαπημένοι της γονείς και οι αδερφοί της είναι πλάι της σε κάθε της βήμα. Δίνει πανελλήνιες και περνά στη σχολείο ευοντικής τεχνολογίας. Έρχεται στην Αθήνα για σπουδές και τότε αλλάζουν όλα. Το Δεκέμβριο του 2010 κατακτά το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε πανελλήνιους αγώνες. Ακολουθούν άλλα δύο και μετά συμμετάσχει σε 3 παγκόσμια πρωταθλήματα ξεφασκίας με καλή κατάταξη. Η ζωή της χαμογελάει και πάλι. Η Έφη μοιράζει σήμερα το χρόνο της ανάμεσα στη δουλειά της, στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών του Μυελού των Οστών στο Νοσοκομείο Παίδων και τις προπονήσεις της. Το μεγάλο όνειρό της είναι να διακριθεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, τίποτα δεν είναι εμπόδιο, λέει η όμορφη αθλήτρια με στραμμένο το βλέμμα της στο Λονάτο της Ιταλίας, όπου τον Μάιο γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας με Μαξίδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Παρασκευή και η Έφη είναι σήμερα εδώ κοντά μας και θέλω έτσι να σας προσφέρω αυτό το τριαντάφυλλο ως ένδειξη έτσι της ημέρας αυτής. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα και λόγω ημέρα της γυναίκας να ευχηθώ σε όλες μας χρόνια πολλά και να είμαστε πάντα έτσι δυναμικές. Και έτσι χαμογελαστές. Όπως είστε και οι δύο σας. Μας κάνετε πολύ περήφανες έτσι και για το... Για τη δύναμη ψυχής, για τη γυναικεία δύναμη, η οποία βγαίνει από πολύ βαθιά μέσα. Τι είναι ο αθλητισμός για σας? Ο αθλητισμός προσωπικά για μένα είναι κάτι που, όπως είπατε και πριν, ξεκίνησα εντελώς έτσι για χόμπι. Mm-hmm. Είναι κάτι όμως που με έχει μάθει στη ζωή μου το να χάνω και να κερδίζω. Ο άνθρωπος δεν κερδίζει πάντα, χάνει κιόλας mm-hmm. και γι' αυτό γίνεται πιο δυνατός. Με έχει βγάλει από το πρόβλημα, όχι το πρόβλημα της αναπηρίας. Κακά τα ψέματα, τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι πολλά που αντιμετωπίζουμε και κυρίως ειδικά αυτά που ζούμε σήμερα, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κρίση και αυτή την που δεν καταλαβαίνει κανείς πια και ο κόσμος υποφέρει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι είτε αναπηρία, είτε αρτιμελότητα, πόσο άλλο μια αναπηρία που δυσκολεύεται και στη μετακίνηση και δυσκολεύεται ναι. και στο τρόπο της καθημερινής ζωής τους, mm-hmm. να μπορούμε να δώσουμε λίγο δύναμη εμείς λίγο παραπάνω σε εσάς, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε τη δική σας. Ευχαριστούμε πολύ, έτσι, πολύ ωραία λόγια. Έτσι και μόνο που το ακούμε, έτσι, μας δίνει δύναμη. Και δύναμη μας δίνει και δύναμη και ότι όλα γίνονται άμα θέλουμε. Έφη. Για μένα ο αθλητισμός δεν ήταν κάτι άγνωστο. Έκανα και πριν τον ακροτηριασμό μου αθλητισμό, συγκεκριμένα στίβο. Οπότε αυτό ήταν ένα διάλειμμα. Και ένα άλλο ξεκίνημα. Και ένα άλλο ξεκίνημα σε ένα νέο άθλημα, άγνωστο εντελώς για μένα. Πραγματικά ξεκίνησα τυχαία. Πρέπει να πούμε ότι είσαι και χρυσή πανελλήνιο νίκης. Και ναι. 3 φορές μάλιστα. Στο άθλημά σου, στην ξυφασκία. Όπως ασφαλώς η Παρασκευή είναι χάλκινη παρολυμπιονίκη στο στίβο. Ναι, και συγγνώμη σε διακόπτω και είμαι και στα αθλήματα που έχω ασχοληθεί 100, 200, mm-hmm. 400 και άλμα εις μήκος, έχω τα πανελλήνια ρεκόρ σε όλα. Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι. Εσύ, Έφη, τι μήνυμα θέλεις να δώσεις σήμερα που είναι η μέρα της γυναίκας και γιορτάζουμε όλες μας? Αρχικά χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και να προσέχουν τον εαυτό τους, γιατί κανείς δεν θα τις προσέξει τόσο όσο mm-hmm. αυτές, και να ασχοληθούν περισσότερο με τον αθλητισμό ή με διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία θα τις ευχαριστούν και θα τις γεμίζουν.
Όσο αφορά τώρα την αισιοδοξία για τη ζωή την ίδια, που όλοι μας, περνώντας ο καθένας τον δικό του Γολγοθά, τα δικά του προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει ένα πρόβλημα, έτσι Φυσικά. Δεν είναι. Πολλές φορές ξεκινάμε και γινόμαστε λίγο απεσιόδοξες και βλέπουμε λίγο το μέλλον μας γκρι έως και μαύρο. Εσείς η κάθε μία για το δικό της λόγο κληθήκατε και αντιμετωπίσατε κάτι που για σας σίγουρα ήταν ένα σταυροδρόμι. Δηλαδή ή θα σας έπαιρνε από κάτω ή θα βλέπατε με αισιοδοξία το μέλλον μπροστά σας. Εκεί θέλω να μου πείτε και οι δύο λίγο πόσο σημαντικό είναι ή τι σας έκανε εσάς να πάρετε την κατεύθυνση την αισιόδοξη και όχι την γκρι. Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά ουσιαστικά θα πω κάτι. Όταν μπεις στο χορό, χορεύεις. Δεν υπάρχει γυρισμός, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έχοντας και ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπούν, όπως η οικογένειά σου, φίλοι, και ίσως και το συναίσθημα της επιβίωσης, κατά τη δική μου πλευρά, λόγω της ιστορίας με τον καρκίνο, ήταν δύσκολη η περίπτωση. Έπρεπε να επιλέξω κάτι που ή θα με βοηθούσε να επιζήσω, ή κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ συγκλονιστικό τώρα που το ακούσαμε έτσι και στο βίντεο που είπες ότι δεν υπήρχε επί της ουσίας για σένα δεύτερη σκέψη. Για μια απόφαση που σίγουρα για όλους εμάς που την ακούμε είναι πολύ δραστική και ναι, δύσκολη πολύ. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση, πραγματικά. Πολύ δύναμη χρειάζεται αυτό όμως για να το πει κάποιος. Τη στιγμή και στην ηλικία ειδικά που ήσουν εσύ, ναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Ναι. Ήταν πραγματικά δύσκολο και δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον αθλητισμό, χωρίς τον Στίβο. Αλλά τη στιγμή που μου είπαν, με διαβεβαίωσαν ότι θα μπορέσω να ξαναπερπατήσω, να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, να ζω μια φυσιολογική ουσιαστικά ζωή, ήταν ο μόνος τρόπος. Έτσι το είδες εσύ και έτσι και το μόνος ίσως τρόπος. Το πήρες και γι' αυτό είπες ότι όταν μπήκα στο χορό, τον χόρεψα. Μου έδωσαν να καταλάβω ότι ουσιαστικά αυτή την απόφαση πρέπει να πάρω. Σαν να μου έλεγαν ότι η μόνη λύση είναι αυτή. Πόσο όριμη μπορεί να είσαι. Να. Γιατί αυτό θέλει και άλλα πράγματα. Να φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο είναι όλα ότι ξαφνικά χάνεις τον κόσμο σου, ότι έχεις χτίσει, ότι ονειρεύεσαι. Είναι ισχυρό σου. Όλα τα όνειρα και μιλάς τόσο όρημα και είσαι μικρό κορίτσι, έτσι. Πόσο χρόνο είσαι, 26. Τον Απρίλιο θα γίνει 26. Τώρα όμως είναι σαν να έχει έρθει η ανταμοιβή και μέσα από τις διακρίσεις που έχεις και όλα τα χρόνια είναι μπροστά σου για να πάρεις και άλλες διακρίσεις. Λέμε συνεχώς ότι για όλα υπάρχει ένας λόγος. Και αναρωτιόμουν ποιος είναι ο λόγος. Τώρα τον καταλαβαίνω. Ποιος ήταν. Αν δεν είχε γίνει όλο αυτό, ναι, μεν ήμουν αθλήτρια Στίβου, αλλά θα είχα σταματήσει τον αθλητισμό. Μπορεί να μην ήμουν στη σχολή που πέρασα και που μου άρεσε τόσο πολύ. Σίγουρα δεν θα είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, δεν θα είχα αυτή την σημαντική, σπουδαία δουλειά, γιατί πραγματικά σε γεμίζει, σε ευχαριστεί η δουλειά στο όραμα ελπίδας. Να ξέρεις ότι μπορείς να βοηθήσεις έστω και λίγο με τον τρόπο σου να βρεθεί δότης για αυτά τα παιδιά που έχοντας περάσει κι εγώ από εκεί. Πολύ ωραίο. Για σένα, Παρασκευή. Για μένα το θέμα της, το να είναι ο άνθρωπος αισιόδοξος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε πρόβλημα είτε ξεπρόβλημα. Εκείνο που έχω να πω ότι και εγώ στα 23 μου, μέχρι τα 23 μου έβλεπα αρκετά από το δεξί μου το μάτι, από το οποίο μπορούσα να δω κανονικά τηλεόραση, να κυκλοφορήσω κανονικά άνετα μόνη μου, ναι, να βλέπω τα χρώματα που κακά τα ψέματα, όσο και να ακούγεται, δηλαδή είμαι άνετη, ότι ναι, πραγματικά είμαι πολύ άνετη με το πρόβλημά μου, αλλά πραγματικά κακά τα ψέματα όταν λείπει το χρώμα από τη ζωή, είναι πολύ καλό το να βλέπεις χρώμα. Όταν όμως το έχεις δει και ταυτόχρονα χάνεις την όρασή σου, μετά το ζεις. Όταν θα μου περιγράψει κάποιος κάτι, εγώ μέσα θα μου έρθει στη φαντασία μου και θα πω ότι η ζωή αξίζει το να προχωρήσω. Η ζωή δεν είναι κάτι το με βρήκε κάποιο πρόβλημα
πολλά προβλήματα μπορούν να έρθουν στη ζωή μου, που τα οποία δεν μπορούμε εμείς καν να τα φανταστούμε. Που ποτέ να μην έρχεται σε κανέναν κανένα πρόβλημα μες στο σπίτι. Δυστυχώς όμως υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η οικογένειά μας το παν, το περιβάλλον δηλαδή που μεγαλώνουμε, οι φίλοι που κάνουμε. Καλό είναι να, όταν θα σου έρθει το πρόβλημα, να βρεθείς μέσα στο πρόβλημα, για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι δεν είμαι εγώ μόνο με πρόβλημα, υπάρχουν και άλλοι γύρω μου. Ναι, και οι ανθρώπινες φιλίες και σχέσεις να έχουν γερές βάσεις και ακριβώς, να είναι πραγματικές, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, αντίστοιχα, πολλά πράγματα, βλέπουμε κάποια πράγματα πιο ξεκάθαρα. Πραγματικά, και πραγματικά, αυτό που είπε πριν εδώ η Έφη, είναι πολύ σημαντικό ότι λες ότι μου ήρθε το πρόβλημα, έχω ζήσει όμως τόσο πολλά πράγματα. Αν σε περίπτωση κι εγώ, αν δεν είχα το πρόβλημα, μπορεί να με ασχολούμαι να κάνουμε τον αθλητισμό. Δεν βασίζομαι όμως εκεί ότι αυτό με παρηγορεί. Με παρηγορεί ότι θέλω να συνεχίσω ότι η ζωή είναι όμορφη, η ζωή είναι διασκέδαση, η ζωή είναι τα πάντα. Απλώς να ξέρεις να τα ζεις. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, γι' αυτό πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε πρόβλημα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα από αυτό το κομμάτι του αθλητισμού που έχω ασχοληθεί. Είχα μεγάλη βοήθεια από τη δουλειά μου και τους ευχαριστώ. Που τόσα χρόνια, το 2004, με αθλητικές άδειες, το να μην πηγαίνω στην υπηρεσία μου για να κάνω τον αθλητισμό, έχω κερδίσει αγάπη από ανθρώπους. Θέλω να μου πεις όμως το συνέστημα αυτό όταν παίρνεις το μετάλλιο στα χέρια σου. Αυτό νομίζω δεν περιγράφεται. Ειδικά στην Αθήνα το 2004, δεν θα το κρύψω ότι δεν περνάει η μέρα που να μην έρχεται στην εικόνα στο μυαλό μου. Είναι κάτι που, ένα πράγμα θα πω, ότι φτάνει ο στόχος σου. Αλλά για μένα όμως, όπως είπε και πριν η Έφη που άκουσα, ότι το όνειρό της να φτάσει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά της το εύχομαι και της το είπα και έξω πριν, ότι αν φτάσει αυτή την πύλη, τώρα το λέω και συγκινούμε, το να περάσεις, δηλαδή το στάδιο, το κάθε άθλημα που θα κάνει ο κάθε αθλητής, για μένα είναι νικητής. Και μόνο που θα φτάσει δηλαδή στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι είναι. Η προσπάθεια είναι κάτι που πρέπει όμως μία αποτυχία, να πω και αυτό, ότι αποτυχαίνουμε σε έναν αγώνα, γιατί είχα ένα σοβαρό τραυματισμό το 2012. Δεν με έκανε να πάω τόσο καλά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Με τα δεδομένα όμως το πρόβλημά μου πήγα πολύ καλά. Τον επόμενο χρόνο όμως βγήκα 8η στο Άλμα Ισμίκος στο Λονδίνο και έβαλα το πείσμα μου και πήρα το χάλκινο μετάλλιο στη Γαλλία. Μας κάνετε πολύ έτσι περήφανες, μιλάω σήμερα με γυναικείο ορολογία και ασφαλώς μας κάνετε όλους περήφανες. Έτσι, ναι. Εκείνο που θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες μας, να είμαστε δημιουργικές, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά οι γυναίκες. Έτσι. Και έχετε και αγώνες και να είμαστε μπροστά σας το επόμενο διάστημα και οι δύο. Ναι. Καλή επιτυχία. Εγώ έχω το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στη Λιόν, στην Ουαλία, συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να ξανάρθετε εδώ στο στούντιο, γιατί είστε πολύ ωραία παρέα και έτσι πάντα με το χαμόγελο. Και εμείς σας ευχαριστούμε και περάσαμε πολύ ωραία και εύχομαι να είμαστε πάντα καλά. Και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά. Σε όλες μας! Καλές διακρίσεις χρόνια να πολλά. Έχετε! Ευχαριστούμε! Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε λικεράκι. Λικεράκι σπιτικό που μας αρέσει, διότι μπορεί, ας πούμε, σήμερα το βράδυ να το γιορτάσουμε λίγο, να καλέσουμε τις φίλες μας και έτσι να μπορούμε να προσφέρουμε ένα σπιτικό λικέρ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Α, όχι, το τριαντάφυλλο, το ξέχασα, έφυγα, εγώ πήρα φόρα. Χρόνια πολλά, κυρία Παπά, Σοφία Παπά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Τι όμορφο που είστε εδώ. Τι λικεράκι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε δύο. Σκέφτηκα ότι το λικέρ μου λένε όλοι ότι είναι λικέρ της γιαγιάς και το φτιάχνει η γιαγιά μου. Είναι τελείως λάθος αυτό. Το λικέρ μπορούμε να το φτιάξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα σε καιρός κρίσης και όλες να το προσφέρουμε στους φίλους μας, γιατί σήμερα στις φίλες μας. Στις φίλες μας σήμερα, έτσι ακριβώς, στη γιορτή της γυναίκας. Και να το πιούμε το βράδυ και να μας πούνε όλοι για στα χέρια σου. Έτσι. Και να είναι και από φτιαγμένα τα δικά μας υλικά. Έτσι, δεν και είναι. Το βράδυ και το πρωί και πολύ το μεσημέρι και μέχρι το πρωί. Όλες τις ώρες. Γιατί γίνεται από υλικά που έχουμε στο σπίτι, θα δείτε τώρα, δεν χρειάζεται τίποτα. Τι είναι πολύ γρήγορα, θα φτιάξουμε ένα
που είναι μια γαλλική έμπνευση, ένα γαλλικό λικέρ και έχω βάλει εγώ μερικά στοιχεία ελληνικά. Είναι το Caron Cat. Μπράβο, αυτό το γνωρίζετε, 44. Αυτό το γλυκέρ 44. Θα πάρουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο πορτοκάλι. Mm-hmm. Έτσι, το πιο όμορφο, ακέρωτο προτιμώ. Δεν με πειράζει που έχει και το φιλαράκι, mm-hmm. δεν με ενοχλεί καθόλου. Θα τρυπήσω λοιπόν αυτό το όμορφο πορτοκάλι 44 φορές με ένα καλαμάκι. Γι' αυτό λέγεται Caron Cat. Μπράβο. 44 φορές θα το τρυπήσω. Και γιατί με καλαμάκι και όχι με μαχαίρι, ναι. Γιατί οξυδώνεται το πορτοκάλι. Θέλω λοιπόν ένα καλαμάκι για ωραία. Να μπορέσω... Το λοιπόν, τρυπάμε όπως να είναι. Το τρυπάμε λοιπόν, βλέπετε ανοίγω μία τρυπίτσα. Ναι. Την ανοίγω λίγο και βάζω μέσα κόκκους καφέ. Ήδη έχω κάνει εγώ... Για να μην καθόμαστε τώρα να τρυπάμε 44 φορές, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι το πορτοκάλι πρέπει να το έχουμε κλείνει καλά. Εγώ το κρέμα και με ξύδι και τέτοια και αυτά να φύγουν ότι αλλά είναι. Θέλω ακέρωτο να είναι. Mm. Να είναι ένα πορτοκάλι ακέρωτο. Ναι. Και να το πλύνουμε καλά και να το τρυπήσουμε ακριβώς έτσι. Ανοίγουμε λίγο μία τρυπίτσα και βάζουμε όμορφους κόκκους καφέ της διαλογής. Αν, πραγματικά σας το λέω, αν διαλέξετε και κόκκους καφέ με επίγευση κακάο, θα γίνει σοκολατένιο το λικέρ μας. Α, ωραία. Υπάρχουν και πολλές γεύσεις. Πολλές γεύσεις. Μπορεί να βάλετε βανίλια, φουντούκι, καραμέλα, οτιδήποτε. Θα πάρουμε λοιπόν μετά ένα βάζο, το οποίο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 3 λίτρων. Θα βάλουμε μέσα το πορτοκάλι μας. Και να χωράει. Και να χωράει, χωράει, το έχω μετρήσει, πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλουμε, έχει υποτίθεται τώρα 44 κόκκους καφέ και 44 κύβους μαύρη ζάχαρη, τους οποίους τους έχω μετρημένους εδώ. Η αλήθεια είναι το λικέρ θέλει λίγο τη ζάχαρη. Έτσι θέλει. Τώρα αυτή είναι μαύρη ζάχαρη, καφέ, ναι. Είναι η κατεργασμένη, ζάχαρη που... Η ακατέργαστη. Η ακατέργαστη, ναι. Σωστό. Λοιπόν, τοποθετούμε και τη ζάχαρή μας. Μερικά γαριφαλάκια ανάλογα με την δικιά μας διάθεση. Τι τέλειο! Εγώ δεν θα βάλω. Έχω ενθουσιαστεί. Δεν θα βάλω πολλά και. Συγγνώμη, και ρακί. Αυτή είναι η διαφορά από το Caron Cat που κάνουν οι Γάλλοι, το κάνουν με βότκα. Ναι. Εμείς λοιπόν τι έχουμε καλό, πολύ καλό, ρακί. Ρακί. Τσίπουρο. Ωραία, το τσίπουρο λοιπόν. Πόσο? Θα το γεμίσουμε μέχρι να γεμίσει. Είναι, γι' αυτό σας είπα, θα πάρετε ένα. Εκεί. Ωραία. Να το είμαστε σκεπάσει. Χαρά. Να το σκεπάσει ακριβώς. Ένα λίτρο. Λοιπόν, έχω δώσει τη συνταγή και τώρα αυτό περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Δεν θα γίνει για σήμερα το βράδυ. Α, δεν θα γίνει για θα σήμερα. Λιώσει, θα λιώσει όχι. Δεν θα το πιούμε για σήμερα. Θα λιώσει η ζάχαρη 44 μέρες σε σκοτεινό μέρος. Όλα και στα 44. Λέμε, ακριβώς. 44 μέρες. 44 κύβοι μαύρη ζάχαρη, 44 κόκκι καφέ και είναι έτοιμο. Λοιπόν, εγώ λέω να το αφήσουμε εδώ στην εκπομπή και να περιμένουμε 44 μέρες. Να δούμε τι θα γίνει, να το παρακολουθούμε. Βεβαίως. Κάθε εβδομάδα. Ωραία. Έχω τώρα να σας πω, να σας προτείνω ένα λικέρ που θα πιούμε το βράδυ, σήμερα το βράδυ. Ωραία. Κάτι. Θα σας πω όμως ότι είναι καλύτερο, θα το βράσουμε αυτό το λικέρ. Mm-hmm. Θα σας πω ότι είναι καλύτερο να το έχουμε. Να το αφήσουμε. Όσο το αφήνουμε το λικέρ γίνεται καλύτερο. Εντάξει. Το καλό παλιό κρασί. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα βάλω λοιπόν 2 κούπες νερό. Ωραία. Θα βάλω τη ζάχαρη μου, την έχω, σας έχω δώσει και τη συνταγή. Μπορούμε να βάλουμε εμείς τη συνταγή για να σημειώσουν οι ζυμίες στο σπίτι. Θα βάλω τις κανέλες μου. Αυτό λέγεται λικέρ κανέλας. Πόσο ζάχαρη. Α, ωραία, το βλέπουμε τώρα. Ωραία. Θα το σημειώσουμε για να προλάβουμε για το βράδυ, όχι τίποτα άλλο. Βεβαίως. Λοιπόν, τα μπαχαρικά μου, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε αυτό λοιπόν, που κάνω. Λοιπόν, βάλαμε 2 κούπες νερό, τη ζάχαρη, τις κανέλες μας. Και το άλλο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Έχω μέσα σε αυτά τα φακελάκια ροζ πιπέρι και σε αυτό έχω σταφίδες. Ναι. Και θα τα βάλω έτσι όπως είναι μέσα. Γιατί με το φακελάκι. Για να μην διαλυθούν όλα και γίνουνε. Mm-hmm. Μπορούμε να το βάλουμε και χωρίς, αλλά δεν είναι. Κόκκινο πιπέρι. Ροζ πιπέρι, το οποίο δεν καίει και είναι εύγευστο πολύ. Και αφήνει μια πολύ ωραία γεύση στην κανέλα. Μας, τα μπαχαρικά μας. Θα βάλω μοσχοκάριδο, θα βάλω κόλιανδρο, θα βάλω μπαχάρι, θα βάλω... Από όλα. Όλα τα μπαχαρικά. Αυτό είναι πολύ εύγευστο και είναι και πολύ χωνευτικό. Ωραία. Και μετά θα βάλω μερικούς, ακριβώς, μέχρι το 9. Ναι. Και μετά θα βάλω τσάι μαύρο, γιατί του δίνει το χρώμα. Και αυτό τώρα θα τα αφήσουμε να βράσει περίπου 10 λεπτά. Ωραία, μια χαρά. Ναι. Αυτό τι το κάνουμε τώρα. Είναι το κόλπο που μας κάνει εδώ. Πάντα το μάτι, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα το χρειαστώ αυτό. Τζένι, ψάχνουμε. Τζένι. Καλά, γίνεται, έχεις βάλει, πώς το λένε,
ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματο. Γνωρίζει μόνο εμένα. Έχει ένα καινούριο smartphone που έχει βγει τώρα, έτσι. Δεν σε κάνει κι αυτό, έτσι. Ευχαριστούμε. Έτσι και λίγο θα τα αφήσουμε. Λίγο έτσι να πάρει τη βράση. Ακριβώς. Εμείς θα τα αφήσουμε περίπου 10 λεπτά να λιώσουμε τη ζάχαρη. Αυτό θέλουμε. Ουσιαστικά θέλω να βάλω μέσα και λίγο ξύσμα από πορτοκάλι, γιατί του δίνει και αυτό την ένταση και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλκοόλ, πότε θα προσθέσουμε. Θα σας πω. Βιάζομαι εγώ, Ναι. Αυτό θα τα αφήσουμε να κρυώσει, αφού βράσει, αφού πάρει τη βράση του. Θα σας πω πρέπει ότι κάτι να πήξει, περιμένουμε κάτι εδώ να γίνει. Αν είχαμε βάλει λίγο περισσότερη ζάχαρη, αν είχαμε βάλει 1 κιλό ζάχαρη, ναι, αυτό το θα μπορούσαμε να το πιούμε και σαν τη γνωστή μας κανελάδα. Mm-hmm. Να την αραιώσουμε δηλαδή με λίγο νερό, ένα τρίτο δηλαδή, και να το αραιώσουμε και να το πιούμε σαν φέψιμα. Σαν τώρα δεν μας πειράζει. Τώρα όμως όχι. Δεν θα γίνει τόσο τόσο πιχτό. Θέλουμε να πάρει μία βράση, θα δύο, πάρει 10 λεπτά. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Να βράζει, να χωριάζει. Ναι, βεβαίως, γιατί θα βγάλει όλα του τα αρώματα και η κανέλα, όλα του τα χρώματα κλπ. Τέλεια. Θέλουμε λοιπόν αυτό να το σκεπάσουμε, έτσι. Με το καπάκι. Ναι, και θα τα αφήσουμε. Ωραία. Και μετά τι κάνουμε. Λοιπόν, αφού κρυώσει το μείγμα μας, μετά τα 10 θα πάρουμε τη γυάλα μας, έτσι. Και θα το βάλουμε μέσα. Και θα του ρίξουμε μέσα και θα το συμπληρώσουμε. Εγώ έχω βάλει 1/2 λίτρο ρακί, μ' αρέσει το ρακί, και 1/2 λίτρο κονιάκ. Και θα το ρίξουμε μέσα στο μείγμα. Τώρα που υποτίθεται ότι έχω μεταφέρει. Το κονιάκ εδώ και το ρακί είναι βαριά ποτά. Είναι. Αλλά με την γλυκιά γεύση νομίζω ότι γίνεται. Ακριβώς. Αλλάζει. Επειδή αλλάζει λίγο. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις εδώ και έχουμε και την κανέλα που δίνει την ένταση. Βέβαια. Γι' αυτό σας λέω. Όσο πρέπει να μείνει αυτό τώρα. Πρέπει να μείνει 30-35 μέρες. Εμείς όμως απόψε το βράδυ μπορούμε να το πιούμε. Εγώ σας έφερα να τόσο, το ετοιμάσετε. Δεν θα είναι απλά, τόσο. Απλά ναι, όσο μένει τόσο γίνεται τόσο καλύτερο. Το καλύτερο. Δεν θα το σουρώσουμε. Σας έχω φέρει να δοκιμάσουμε και από τα δύο. Αυτό είναι που βρίσκομαι. Ωραία, για σήμερα το θέλει να το πάρει. Βεβαίως, θέλετε να δοκιμάσουμε και από τα δύο, να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, λέω μετά την εκπομπή, γιατί γιατί στην ώρα της εκπομπής είναι λίγο δύσκολο. Εγώ θα βρίσκομαι 8 και 9, δηλαδή σήμερα και αύριο. Θα μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες γεύσεις και ό,τι υπάρχει στο καφέ Art Express στον Άλυμο. Ωραία, το Δεκανήσου 17. Και μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε ό,τι θέλετε. Να σας κεράσουμε. Self-made. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Hollywood. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε και πάμε να δώσουμε δώρα, γιατί έχουμε να δώσουμε τα ωραία μας τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi και έχουμε και τα σετ περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια Τεό. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία γυναικεία δώρα, είτε για εσάς τις ίδιες ή για εσάς που θέλετε να τα δωρήσετε. Για πάμε όμως τώρα να παίξουμε λίγο μουσικό quiz. Εδώ, που πάω αλλού, εδώ έρχομαι. Για να δούμε ποιος ή ποια είναι στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Γεια σας! Καλή σας μέρα! Γεια σας και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Το όνομά σας? Είμαι η Ιωάννα. Και από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από Μενίδη. Πολύ ωραία. Έτοιμοι να τραγουδήσετε? Είναι και η μέρα μας σήμερα. Έτσι πιστεύω. Ωραία. Καλή επιτυχία. Πάμε. Ευχαριστώ. Σε άλλο εσύ, σε άλλο εγώ. Είμαστε τραπέζι. Κάτι παράξενα παιχνίδια η μοίρα μου έχει παίξει. Και είναι αδίκο πολύ. Και μας τους δύο μια τέτοια αγάπη δυνατή. Μια τέτοια αγάπη δυνατή. Να σβήσει μες στο κρύο. Και Αχ, και ξανά, δεν το έχω νομίζω. Εκατομμύρια
φορές κι αν θα μ' αγαπήσεις εκατομμύρια φορές. Δεν το έχω μάλλον. Τι να κάνω τώρα, πείτε μου, που θέλω να δώσω δώρα σήμερα στις θεάτριες μου. Λοιπόν, γενικά θέλει προσπάθεια το τραγούδι. Λοιπόν, θέλει προσπάθεια, ναι. Όχι. Λοιπόν, είναι εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσεις εκατομμύρια. Λοιπόν, σήμερα παραβλέπω όλους τους κανόνες, είναι εντελώς αλλιώς, ναι. Είναι εντελώς αλλιώς, αλλά λόγω της ημέρας θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο σετ περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια ΤΕΟ για εσάς. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, παραβιάσαμε όλους τους κανόνες σήμερα, έτσι, έτσι. Εντάξει. Το σηκώνει μέρα. Ναι, δεν μπορούσα να μην δώσω δώρο, δεν γίνεται. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με την Washington και τον κύριο Ευάγγελο Μητσοτάκη, ο οποίος εκεί μας περιμένει για να μας πει λεπτομέρειες για τη βραδιά των Όσκαρ. Εμείς βέβαια όλη την εβδομάδα παρακολουθήσαμε διάφορα ρεπορτάζ που βγήκαν έτσι από τα διεθνή μέσα κτλ. Αλλά εμείς τώρα έχουμε εδώ τον άνθρωπό μας που ήταν εκεί, ακριβώς εκεί. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Κιμ. Τι κάνετε? Ταλαιπωρούμαστε με το χιόνι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ λαμπερές μέρες για εσάς εκεί και εσείς ως μέτρ τον Όσκαρ και τον Στάρς γενικότερα. Σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά και έχουμε νομίζω και κάποιες έτσι αποκλειστικές πληροφορίες το τι έφαγε ο καθένας από τους αγαπημένους και πολύ γνωστούς Στάρ. Έτσι, αν και παρενθετικά να σου πω ότι και το Λος Άντζελες ταλαιπωρήθηκε λίγο από πλημμύρες και την παραμονή της βραδιάς της απονομής των Όσκαρ, ναι. Και γενικώς επικράτησε λίγο πανικός μέχρι να επανέλθει η κατάσταση έτσι όπως έπρεπε. Θέλω να μου πείτε καταρχάς εσείς εκείνη τη βραδιά πού βρισκόσασταν, πού ήσασταν? Εμείς δεν ήμασταν στο χώρο της απονομής, ναι. Ήμασταν στο Ray Dolby Theater που είναι στον ίδιο χώρο ουσιαστικά αλλά στο top level, δηλαδή στον τελευταίο όροφο, ναι. Του Dolby Theater, όπου βρίσκονται οι χώροι που έγινε η δεξίωση μετά την απονομή. Ναι. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί για μέρες ολόκληρες ίσως έχουν φάει ελάχιστα, προκειμένου να διατηρήσουν το... στα ρούχα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτά που ξέρετε κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να τρέξει κανείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, προκειμένου να είναι... στην πένα. Εμείς και, βλέπουμε φωτογραφίες τώρα, κύριε Μητσοτάκη, από τον μπουφέ που είχε στηθεί και από όλα αυτά τα έτσι, όλες τις δημιουργίες. Ναι. Να πω ότι το συγκεκριμένο φέτος, η συγκεκριμένη φέτος βραδιά συνέπεσε με τα 20 χρόνια, τα 20 συνεχόμενα χρόνια, όπου ο Wolfgang Puck, ο σεφ των Όσκαρ, επιμελείται για 20 συνεχή φορά. Οπότε στα πλαίσια αυτά έγινε και ένα μικρά happenings που αφορούσαν το σεφ. Δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο cake, chocolate cake, όπου είχε έναν εσωτερικό μηχανισμό που περιστρεφόταν. Νομίζω σας έχω στείλει φωτογραφία. Ναι, τις βλέπουμε τις φωτογραφίες. Του συγκεκριμένου cake. Ναι, ναι. Τις βλέπουμε τις φωτογραφίες, όντως έχει πολύ έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δημιουργία αυτό. 50 διαφορετικά εδέσματα, τα οποία καλύπταν στους μπουφέδες όλες τις απαιτήσεις, από vegetarian, vegan, gluten free, διαιτητικά μενού, τα κλασικά. Όπως, ακριβώς, όπως μας είχατε πει και την περασμένη φορά που είχαμε την επικοινωνία μαζί σας πριν από τα βραβεία Όσκαρ, μας είχατε πει ότι πριν διεξεχθούν τα βραβεία, εσείς έχετε πληροφορίες για τον κάθε έναν τι τρώει, τι δεν τρώει, σε τι έχει αλλεργία κτλ. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο προσαρμόζεται και λίγο το μενού ώστε να υπάρχει για τον κάθε έναν αυτό εν πάση περιπτώσει που τρώει. Εμείς έχουμε όμως τώρα μία λίστα από κάποιους γνωστούς που εσείς γνωρίζετε τι φάγανε το βράδυ εκείνο. Για παράδειγμα είναι ο Άντονι Χόπκινς. Ο Άντονι Χόπκινς γενικώς είναι ένας άνθρωπος λιτοδίαιτος,
Έφαγε, του αρέσουν πάρα πολύ τα vegetarian spring rolls με μουστάρδα, με Chinese mustard, τα οποία κάνει ο Wolfgang, τα οποία όμως φτιάχνονται από κοινόα. Η κοινόα είναι ένα δημητριακό, μοιάζει πάρα πολύ με το ρύζι. Το βλέπουμε εμείς τώρα. Βλέπουμε το πιάτο από τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει εσείς, δηλαδή είναι ακριβώς το πιάτο που έφαγε ο Anthony Hopkins. Αυτά είναι πιάτα τα οποία πρέπει να ξέρετε ήταν σε μπουφέδες με ατομικά πιάτα όπου ο καθένας μπορούσε και πέρναγε και έπαιρνε αυτό που ήθελε. Βεβαίως υπήρχαν labels με το τι είναι το κάθε πιάτο, ποια είναι. Αλλά πλέον επειδή υπάρχει η εμπειρία των ετών, ποιες ακριβώς είναι οι ιδιαιτερότητές τους, οπότε κυρίως οι σερβιτόροι φροντίζουν οι άνθρωποι που ήταν εκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα. Ωραία. Πάμε στην Ellen DeGeneres, η οποία εκτός από πίτσα έφαγε και κάτι άλλο. Είναι γνωστή vegan, δηλαδή όταν λέμε vegan, για να μην υπάρχει μία παρεξήγηση, δεν είναι vegetarian. Ναι, είναι... θα το λέγαμε πολύ απλά, είναι η ακραία μορφή χορτοφαγίας. Δεν τρώει τίποτα ζωτικό. Κανείς δεν τρώει ούτε τα παράγωγα της ζωικής πρωτεΐνης, δηλαδή το αυγό, το αυγιάρι, ό,τι προέρχεται από ζωική πρωτεΐνη, το βούτυρο, το γάλα, δεν το καταναλώνει. Για τους vegan φέτος, έφτιαξε ο Wolfgang μια butternut squash, δηλαδή μια κρεμμόδη κολοκύθα, με σαλάτα από φάρο και wild rice, και άγριο ρύζι. Για την Natalie Portman επίσης, το κλασικό της που της αρέσει πάρα πολύ από τον Wolfgang είναι τα ένταμα guacamole, κυρίως τα μεξικάνικα. Είχαν επίσης 2-3 διαφορετικά dessert που αφορούσαν για gluten free, για ανθρώπους δηλαδή, που φέρουν από έλλειψη γλουτένης, έχουν αλλεργία στη γλουτένη. Φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο carrot cake με ένα gel από κανέλα, το οποίο σερβιρίστηκε. Και τα chocolate cupcakes, τα οποία επίσης αφορούσαν vegetarian. Μάλιστα, δηλαδή, και πάμε και όλα... στο George Clooney. Ο George Clooney, επειδή τον... τι είναι αυτό. Ναι, αυτό που βλέπετε, προφανώς βλέπετε την bon femme πατάτα, την πατάτα δηλαδή που είναι τυλιγμένη σε φύλλο χρυσού, σωστά. Και χαβιάρι, ναι, αυτό. Χαβιάρι μπελούγκα. Α, χαβιάρι μπελούγκα, κάτι απλό, μάλιστα. Και... κάτι... ο Gordon. Λοιπόν, για πάμε και στον Michael Caine. Ναι, του αρέσουν πάρα πολύ οι πίτσες που φτιάχνει ο Wolfgang. Η κλασική του πίτσα είναι με white salmon, δηλαδή με σολομό, όχι εκτροφής. Και μαύρο χαβιάρι. Και επίσης δεν είναι η πίτσα από τα Mamas and Papas που έκανε το γύρο του κόσμου. Το Big Mamas and Papas ήταν ένα αστείο. Ναι, τα Big Mamas and Papas είναι μια αλυσίδα που βρίσκεται στο Los Angeles. Ναι. Που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ότι τώρα αν θέλετε είναι. Μαζεύει celebrities. Τώρα είναι. Ναι. Αυτό ήταν ένα αστείο της Ellen DeGeneres. Θέλοντας να διακομωδήσει λίγο όλο αυτό το γκλαμουράτο και το χλιδάτο που υπήρχε. Ο άνθρωπος που είδατε πρέπει να ξέρετε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης. Πήρε και φιλοδόρημα ο ιδιοκτήτης. 1000 δολάρια. Λένε ότι του έδωσαν 1000 δολάρια. 1000 δολάρια, φιλοδόρημα. Ναι, εδώ η λογική στην Αμερική δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν είσαι ιδιοκτήτης ή όχι. Μπορεί κάποιος... μου έχει συμβεί και σε μένα αυτό. Ως εργαζόμενος, ως διευθυντής εστιατορίων, το μεγαλύτερο φιλοδόρημα τύπου που έχω πάρει είναι 50.000 ευρώ. Αλήθεια, αλλά είναι φιλοδόρημα! Αυτό, προσέξτε, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Βρισκόμουν σε ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα, πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Στην Ελλάδα, όπου έκανα το. Ναι, στην Ελλάδα. Όπου έκανα το αποκλειστικό πάρτι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Έτσι εξηγεί. Για 40 καλεσμένους. Μπράβο, ναι. Οι 40 καλεσμένους, όπου το tip αυτό δόθηκε για όλη την ομάδα των ανθρώπων που δουλέψανε εκείνο το βράδυ για το πάρτι. Όσοι ήσασταν, και 10 άτομα. Να κάνουμε τη διαίρεση. Ήμασταν γύρω στα 30 άτομα. Μια χαρά είναι πάλι. Μια χαρά είστε. Γιατί λέτε, μια χαρά. Άμα σας ξαναπάρει ο κύριος Αμπράμοβιτς, να μας θυμηθείτε και να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη. Ωραία. Να μας καλέσετε στο πάρτι. Να σας πω ότι η σαμπάνια η οποία σερβιρίστηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν Fionette Champagne. Σερβίραμε 1350 φιάλες για εκείνο το βράδυ. Και το κρασί που σερβίραμε ήταν από τα Sterling's Wineries, τα οποία βρίσκονται στην Νάπα της Καλιφόρνια. Σερβίραμε 2010 Σαντονέ, 2008 Cabernet Sauvignon κόκκινο και Dessert Wine 2012 Moscat. Μάλιστα, να πάμε να δούμε και τι έφαγε ο Μάικλ Ντάγκλας. Βασικά, ο Μάικλ Ντάγκλας του αρέσουν αρκετά πράγματα. Εγώ έχω την τύχη και τη χαρά να τον έχω εξυπηρετήσει πολλές φορές. Γενικώς του αρέσουν
και τα beefsteak και τα tartar. Το συγκεκριμένο που είναι το κλασικό του Vulcan και αρέσει πάρα πολύ είναι spicy tuna tartar σε κόνο. Φανταστείτε, γκοφρέτα είναι ουσιαστικά ο κόνος από σουσάμι. Και είναι ένα από τα κλασικά πιάτα του Wolfgang που αρέσει πάρα πολύ και το σερβίρει και στα εστιατόρια του τα Σπάγκο. Μόνος του ήταν ο Michael Douglas. Όχι, δεν ήταν μόνος του. Ήταν και η Catherine Zeta-Jones. Ήταν την Κάθριν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, τώρα εγώ θα ήθελα να μάθω τι φάγανε το ζευγάρι Αντζελίνα Τζολί και Μπρατ Πιτ, που ξέρουμε ότι εκείνη τρώει fast food ενώ εκείνος είναι vegetarian. Ναι, δεν τρώει μόνο fast food, τρώει διάφορα πράγματα, αλλά της αρέσει πάρα πολύ το junk food, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, της φέρατε χάμπουγκερ, ας πούμε, της Αντζελίνας. Ορίστε. Χάμπουγκερ, τις φτιάξατε. Υπάρχουν mini burgers, υπήρχαν mini burgers στο μπουφέ, τα κλασικά burgers του, τα οποία είναι τα αγαπημένα του Τζο Λένο. Και τα σερβίρει και στα Σπάγκο βέβαια ο Wolfgang, γιατί πρέπει να ξέρετε τα περισσότερα πιάτα από αυτά, τα οποία πλέον είναι must στα Oscars. Υπάρχουν στον κατάλογο των εστιατορίων δηλαδή που έχει ο Wolfgang Pack. Αυτά είναι mini burgers με μπριός ψωμάκι, με τσένταρ τυρί και κόμπε beef, που είναι μια από τις καλύτερες ποιότητες μοσχαρίσιου φιλέτου που υπάρχει για να γίνουν burgers. Οι νικητές τι έφαγαν? Τίποτα. Κοιτάξτε, φανταστείτε το ballroom όπου γίνεται η δεξίωση, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει διάσπαρτος 20-30 διαφορετικούς μπουφέδες με γλυκά, κρύα, appetizer, σερβιτόρι που περνάνε συνέχεια και περνούσαν σαμπάνιες, κρασιά κτλ. Είναι περισσότερο της λογικής του όρθιου όλη αυτή η ιστορία. Οπότε συζητάνε κυρίως πράγματα που είχαν να κάνουν με backstage από αυτό, με πώς γυρίστηκαν οι ταινίες, πώς εκείνο. Είναι απολύτως φυσιολογικές ανθρώπινες στιγμές. Δεν είναι τίποτα το εξωπραγματικό το οποίο συμβαίνει. Βεβαίως υπάρχει όλο αυτό το glamourous και το χλιδάτο που συνοδεύει τα Όσκαρ. Για πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Από κοντά, ποιος είδατε? Ας πούμε τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, τον είδατε? Τον Λεωνάρντο Ντικάπριο τον έχω εξυπηρετήσει πάνω από 5 φορές στην Ελλάδα. Όχι τώρα που δεν πήρε, το Όσκαρ και μια έχει γίνει όλος ως άλλος αυτός. Έφαγε τίποτα ή του είχε κοπεί η όρεξη? Γενικώς είναι λίγο με το φαγητό πολύ περίεργο άτομο ο Ντικάπριο. Και από την περίοδο που τον είχαμε τη Ζιζέλ στην Ελλάδα, μπορεί να έτρωγε φρέσκο ψάρι πάνω στη θάλασσα και να πίνει χυμό πορτοκάλι. Μάλιστα. Έφαγε όμως. Την τιμητική του στη βραδιά αυτή, πρέπει να ξέρετε, την είχε το πολυτελές junk food. Ναι, το καταλάβαμε. Δηλαδή, τα mini burgers που σας περιέγραψα προηγουμένως. Η πίτσα με χαβιάρι. Το chicken pot, αυτό που σας είχα περιγράψει την άλλη φορά, το οποίο είναι σαν σουφλέ με τρούφα μανιτάρι. Αγαπημένο της Barbara Stranger είναι το ριζότο με μαύρη τρούφα που φτιάχνει ο Wolfgang. Αν θέλετε, στείλτε μπορώ μας να ένα πιάτο. Στείλτε μας κανένα πιάτο, delivery. Πότε έρχεστε. Μπορώ να σας πω εντάχει πόσα υλικά ομαδοποιημένα, αν έχετε χρόνο, χρησιμοποιηθήκαν. Έχουμε λίγο χρόνο, πείτε μας αυτό και μετά θα σας αποδεσμεύσω. Ωραία. Λοιπόν, για 1500 καλεσμένους που ήταν το event, χρησιμοποιήθηκαν 950 άνθρωποι, από τους οποίους 600 σερβιτόροι, barman, bartenders, maîtres, sommeliers, 350 μάγειρες συνολικά. 13.000 ποτήρια σαμπάνιας, 1.350 σαμπάνιες εκείνη τη βραδιά, 1.400 όστρακα διαφορετικά, 7.500 ατομικές γαρίδες, 600 αστακή, 5 κιλά χαβιάρι μπελούγκα, 1.500 πατάτες, 10 κιλά μαύρες τρούφες από τη Βουργουνδία της Γαλλίας, 250 κιλά βιολογικής, οργανικής δηλαδή ζάχαρης, 300 λίτρα κρέμα γάλακτος, 300 λίτρα γάλα, 7 κιλά olive oil σορμπέ παρακαλώ. Για πρώτη φορά στα Όσκαρ φτιάχτηκαν σορμπέ με αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ελληνικό, 5... ελληνικό. Όχι ελληνικό, ιταλικό. 5 κιλά chocolate popcorn, 5.000 mini σοκολάτες Όσκαρ, τα οποία ήταν καλυμμένα με 10 pound από 24 καράτια χρυσό. Για πείτε μας πόσο κόστισε όλο αυτό τώρα που μας λέτε. Πόσο κόστισε το κόστος για τα υλικά? Κοιτάξτε, το κόστος θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό όλα το δείπνο
δεν είναι δωρεάν για όλους όσους συμμετέχουν στη βραδιά. Yeah. Δηλαδή υπάρχουν προσκλήσεις και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή ξεκινάνε οι προσκλήσεις από 4.000 δολάρια και μπορεί να φτάσουν στα 10.000 δολάρια το άτομο. Δηλαδή δεν πάνε όλοι δωρεάν ως καλεσμένοι εκεί. Όχι φυσικά. Ούτε μόνο, αυτοί που βραβεύονται, ούτε αυτοί που είναι υποψήφοι. Όχι. Όχι, πληρώνουν όλοι. Και να πούμε και κάτι, επειδή πολλές φορές γίνεται και μία κριτική, και ειδικά τώρα και στην Ελλάδα με όλο το θέμα της κρίσης κτλ. Ότι μαύρε παιδί μου, εσείς εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς κάθεστε και ασχολείστε, ας πούμε, με το τι φάγανε αυτοί. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα φιλανθρωπικό κομμάτι πίσω από αυτή την τελετή. Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι όσα φαγητά δεν χρησιμοποιηθήκαν εκείνη τη βραδιά, θα αποσταλούν σε οίκους ευγυρία, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από φαγητό και σε. Αυτό θα ήταν ιδρύματα... και αμαρτία να μην γίνει έτσι. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά φυσικά δεν είναι δωρεάν. Προφανέστατα συνοδεύει όλο αυτό το γκλάμουρος που υπάρχει για εκείνη τη βραδιά. Οπότε αφού πληρώσανε, ας φάνε και τίποτα. Ας φάνε και λάξερη πίτσα με χαβιάρι. Και την άλλη φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστούμε καλό πολύ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πολύ το Γό Βασιλέτο για τις αποκλειστικές φωτογραφίες από την βραδιά, έτσι, τον Όσκαρ και το μενού και όλα αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σήμερα Βίκυ, και το Αλέξια, Έλενα. Α, και το φωνάζουμε. Δηλαδή σήμερα το φωνάξαμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Αν, όπως είπα και εγώ στην εισαγωγή μου, θα έπρεπε να το γιορτάζουμε και να μας γιορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου και όχι μόνο μία. Αλλά εντάξει, έστω και αυτή η μία καλή είναι. Έτσι, για να θυμηθούμε, να πούμε ένα ευχαριστώ στις μανούλες μας, στις γιαγιάδες μας, στις προγιαγιάδες μας και σε όλες τις γυναίκες που μας δίνουν την αγάπη τους έτσι απλόχερα. Είτε ως φίλες, είτε ως μαμάδες, συγγενείς ή αγωνίστριες της ζωής. Ευχαριστώ και πάλι για την παρέα σας σήμερα. Εμείς. Ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς, εδώ στο Extra 3, Μαγκαζίνο Life. Σας περιμένω. Έχω να δώσω κάτι λουλουδάκια εγώ εδώ ακόμα. Γιατί έχουμε και άλλες δύο γυναίκες εδώ στο πλατό. Οι άντρες με κοιτάνε τώρα λίγο περί, τι να σας κάνω. Άλλη μέρα εσείς. Η Τζέννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η Σμαράγδα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Να σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, άλλη μέρα εσύ, άλλη μέρα εσύ, άλλη μέρα εσύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.